Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φυσικό βροχοπίνο με καψούριδες! Ελάτε, ελάτε στην παρέα μας! Ελάτε σήμερα στην παρέα μας! Πάμε να κάνουμε και σήμερα 2 ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία! Να κάνουμε αντιψυχοπλακωτισμό! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα! Πάμε να κάνουμε κλειστή τρύπνα στεναχώρια! Να περάσουμε την βάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας! Και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντική ζουμουσάδα! Δωράκλα έχουμε σήμερα. Το λέω εκ των προτέρων. Κληρώνουμε ένα υπέροχο τριήμερο, 2 διανυκτερεύσεις στο Λίθος Σπα Hotel ή Λίθος Hotel and Spa, με όποια σειρά και να το βάλετε θα περάσετε καταπληκτικά σε ένα μαγικό μέρος, σε ένα ευλογημένο τόπο, στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο, εκεί στο Καϊμάκ Τσαλάν. Γνωρίζετε το μέρος, τι υπέροχο είναι, πόσο γραφικό και όμορφο είναι το χωριό, αλλά και πόσο καταπληκτικό είναι το ξενοδοχείο, θα το διαπιστώσετε όταν πάτε εκεί. Παραδοσιακός οικισμός παλαιού Αγίου Αθανασίου. Και πέτρα και ξύλο μέσα, λάμπουν όλα, πεντακάθαρος, φροντισμένος. Με πολύ μεράκι εκεί ο Κώστας έχει κάνει καταπληκτική δουλειά, καταπληκτική δουλειά. Ένα υπερατού δώρο σήμερα για σας, να πάρετε την σύζυγο, να πάρετε το σύζυγο, να πάρετε τη φίλη σας, το φίλο σας. Και να πάτε να περάσετε 2 υπέροχες βραδιές με πρωινό μέσα, Λίθος Hotel and Spa. Τον ευχαριστούμε που και πάλι είναι πρόθυμος να κληρώνουμε τέτοια τριήμερα. Και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και μέσα από τα μηνύματα, αλλά και μέσα από τα τηλεφωνήματά σας για εσάς που, okay, μπορεί να μην έχετε δυνατότητα ούτε και για το μήνυμα, οι εποχές είναι δύσκολες. Κάνουμε μόνο μήνυμα όταν πρόκειται για ηλεκτρική συσκευή, για τέτοια πράγματα. Τώρα εδώ είναι, θεωρώ ότι είναι είδος ανάγκης το να πάρεις τον άνθρωπό σου να φύγεις από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Γι' αυτό τα κάνουμε και μέσα από τα τηλέφωνα. Έτσι, όπως όταν δίνουμε κρέατα από το Μιχάλη, όπως όταν δίνουμε τραπέζια στη Λαδόκολα, όταν δίνουμε τέτοια πράγματα. Πέρα από αυτό, πέρα από το τρομερό τρίμερο της 2 διανυκτερεύσης στο Λίθος Hotel and Spa, που όταν πάτε θα καταλάβετε τι εννοώ. Ένα πανέμορφο ξενοδοχείο με ξύλινα δάπεδα, με υπέροχα πέτρινα μέσα, πέτρινη τύχη, χαλιά, αυτά είναι πραγματικά μαγικό. Θα με θυμηθείτε όταν θα πάτε. Όταν θα πάτε, πώς θα χαλαρώσετε. Πέρα από αυτό δίνουμε και εισιτήρια για ΠΑΟΚ Παναχαϊκή. Μπορεί το Σάββατο να παίζουμε με τον Πανιόνιο, δώσαμε χθες τα εισιτήρια, αλλά πρέπει να στείλουμε μέχρι σήμερα και τα εισιτήρια για τον αγώνα της Τρίτης που παίζουμε με την Παναχαϊκή. Και εκεί πρέπει να επανορθώσουμε μία μουτζούρα, πρέπει να επανορθώσουμε μία ανορθογραφία. Έχουμε γράψει το Κώστας με όμικρον, έχουμε γράψει το ΠΑΟΚ με 2 κάπα ή με ωμέγα, έχουμε γράψει το Κύπελο με ήττα, με ένα λάμδα και ωμέγα στο τέλος. Δεν ξέρω, αυτή η ανορθογραφία όμως πρέπει να διορθωθεί. Δεν σκεφτόμαστε τίποτε άλλο παρά μόνο σκορ πρόκρισης στον επόμενο γύρο. Μετά από αυτό που είδαμε στην Πάτρα, έχουν την ευκαιρία ευτυχώς οι παίκτες μας και όσοι αγωνιστούν να διορθώσουν το λάθος που έγινε εκεί. Το λέμε με όμορφο, με πολύ γλυκό τρόπο. Θα συζητήσουμε, θα πούμε πολλά πραγματάκια και για τους παίκτες που έρχονται και για τον παίκτη που ήρθε χθες, τον Κροάτι, τον Μίσιτς, αλλά και για τον Σβιντέρσκι, ο οποίος φαίνεται ότι θα έρθει γιατί γίνεται μάχη με την Τζένοα. Βέβαια, χθες το βράδυ ο Ιός Σαβίδης, ο Γιώργος Σαβίδης, στο Instagram έβαλε ότι έχει τελειώσει η ιστορία και με τον Πολωνό και ότι απόψε έρχεται ο ένας από τους χαφ. Άρα δικαιώνει έτσι το σενάριο που θέλει να αποκτούνται 2 χαφ. 2 εξάρια ή 2 εξαροχτάρια ή ένα οχτάρι και ένα εξάρι ή δεν ξέρω εγώ τι. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Θέλω να σας πω ότι η χορηγή της πρώτης ώρας είναι πάντα κοντά μας, πάντα κοντά στην εκπομπή, πάντα κοντά στο ραδιόφωνο, στο Λίμπερο, όταν σας παίρνουν και σας ρωτούν, μη φοβάστε, δεν δαγκώνουν, μην κλείνετε το τηλέφωνο, τι ακούς, αν ακούτε εμάς. Να το λέτε, τι ακούς, ακούω Λίμπερο, τι ακούς, ακούω 8-10, ακούω Τσατσαρό, ακούω Αθλητήριους. Δεν μας ακούτε, καλώς, αλλά μη φοβάστε, δεν δαγκώνουν. Είναι δυστυχώς
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τι ακούτε. Δεν υπάρχει άλλος. Έχει μείνει βέβαια πολλά χρόνια πίσω. Γιατί ο κόσμος ακούει και από τα κινητά πλέον, ακούει και έξω. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι. Να το λέτε. Ακούω Λίμπερο. Ακούω τον Τάδε. Ακούω τον Ψήτο εκεί. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Stock out. Πάρα πολλά προϊόντα, ακόμα και 50% έκπτωση. Μην χάνετε ευκαιρία, κάντε τη βόλτα στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό και θα με θυμηθείτε. Εκεί ζητάτε τον Μπαμπουκίδη, τον Μάκη, άκουσα τον Κωστή που λέει, ήρθα να πάρω κινητό, τάμπλετ, τηλεόραση, κουζίνα, ψυγείο, ξέρω εγώ, πλυντήριο, οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Τάμπλετ, εσείς ξέρετε, σε πολλά προϊόντα 50% έκπτωση, stock out. Φυσικά για το πιο φρέσκο. Τσουρέκι, για το πιο φρέσκο ψωμί, για τα πιο υπέροχα γλυκά, να γλύφετε τα δαχτυλάκια σας και τουρτάρες, γαμήλιες και τούρτες για γενέθλια με απεικονίσε πάνω τι θέλουν τα παιδάκια σας. Εννοείται με κεράσματα καταπληκτικά στα Ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης και στην Καραολή και Δημητρίου 237 και 163 και στο Λαγκαδά έναντι ΟΕΔ. Εκεί θα πάτε το πρωί. Το καφεδάκι σας, τα σφολιατοειδή, τυροπιτάκια, λουκανοπιτάκια, ζαμποροπιτάκια κτλ. Τρέχουν τα σαλάκια. Και φυσικά αν είστε μερακλείς και γουστάρετε ψαρούκλες, μην ψαρώνετε, μην πελαγώνετε στο Αιγαίον. Εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε. Νούμερο 1, ψαραγορά, ιχθυοπολείο στην πόλη με δύο καταστήματα. Ένα στο Ρεόκαστρο, πριν το Κονταξοπούλιο γυμναστήριο, ανεβαίνοντας στην ανηφόρα στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Θεσσαλονίκη 40. Και τηλέφωνο εκεί 69-56-66 και απέναντι από το διοικητήριο στην Αγίου Δημητρίου 70, ανάβετε αλάρμ, κάνετε δεξιά, βλέπετε τι ψάρια έχει στον πάγκο, όλα φρεσκότατα, είναι οι άνθρωποι μυστήριοι με αυτό το πράγμα, δεν κρατάνε μπαγιάτικο ψάρι, προτιμά να το πετάξει ο Ιωαννίδης παρά να το πουλήσει, δεν τον ενδιαφέρει, δεν τον ενδιαφέρει. 214.000 είναι το τηλέφωνο για το διοικητήριο, σας τα ετοιμάζουν. Άμα θέλετε, σας τα ψήνουν κιόλας, σας τα τηγανίζουν μια πολύ μικρή επιβάρυνση και είστε αρχοντόπουλα. Με το ψάρι που είναι για την υγεία, ξέρετε και για άλλα πράγματα το ψάρι. Βοηθάει παντού, γενικά, αλλά ειδικά τον άνδρα. Το ψάρι! Και δεν εννοώ μόνο να βλέπει μακριά. Λέω. Είναι σχετικό το θέμα που λέμε ότι ρίξτε κουβάδες. Δεν πέφτει με τίποτα. Δεν πέφτει. Ανοίξαμε το μπλιμπλίκι μας, γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και μπαίνετε στο group μας, στην ομάδα μας, στη σελίδα μας, εκεί στην Αφάγκατε, στην Avantgarde που λέμε, εκεί που είναι 12.116 τα μέλη μας. Το επόμενο μεγάλο δώρο από την Electronet θα είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στα παιδιά του Facebook. Εκεί που είναι και τα παιδιά από το εξωτερικό που δεν έχουν τη δυνατότητα να στείλουν μήνυμα μέσα από το μπλιμπλίκι, μέσα από το FM και ενώ το μήνυμα στο 54526, εκεί που στέλνετε και για το τριήμερο. Στο Λίθος Σπα Hotel, στον Παλαιό Άγιο Θανάσιο, στο Καμάκ Τσαλάν, αλλά και στο κόλπο για τα εισιτήρια με την Παναχαϊκή. Δεν θα κάνω κλήρωση στα εισιτήρια, όσοι θέλετε να πάτε να δείτε την ομάδα που προχωράει, την ομάδα που τη στείνουν ό,τι εμπόδιο γίνεται. Ξεπεράσαμε το πρώτο εμπόδιο που άλλαξαν την αγωνιστική και θέλησαν να μας βάλουμε την Τρίπολη. Γελάσαμε με όμορφο τρόπο, με μηδίαμα, καγχάσαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, τους πήραμε τα μυαλά, ευχαριστούμε πολύ. Επόμενο χτύπημα, πάει ο Γαύρος, γιατί να ξέρετε έχουν πολλούς τρόπους. Έχουν πολλές μεθόδους. Είναι οι πρωτομάστορες σε αυτά τα πράγματα. Πάνε και δίνουν δανεικό τον Μάνο, το center for που τον είχε ζητήσει όφη να γυρίσει εκεί που το παιδί διέπρεψε στη Β' Εθνική. Και σκόρερε πολλά γκολ. Δεν θυμάμαι αν ήταν πρώτο σκόρερ, αλλά πρέπει να ήταν μέσα στου πρώτου σκόρερ. Ο Μάνο, το center for, το 9 του Όφη. Και ήταν όλα έτοιμα για να γυρίσει στην Κρήτη και να πάει να παίξει εκεί, γιατί δεν είχε καθόλου χρόνο από τον προπονητή του Γαύρου. Τον δίνει 4 μέρες πριν το match με τον Μπας Γιάννενα. Έγινε κάτι, Σωτήρη? Έχουμε κάτι? Α, μήπως κανένα ατύχημα αυτά να μου πεις, περιφερειακούς τέτοια, είμαστε οκ. Okay. Είμαστε οκ. Okay. 4 μέρες λοιπόν πριν από το μάτς με τον Πας Γιάννενα πάει ο Ολυμπιακός και δίνει δανεικό τον Μάνο. Και λέω εγώ τώρα, υποθετικός λόγος του μη πραγματικού. Αν, τι θα γινόταν αν ο ΠΑΟΚ
τέσσερις μέρες πριν από το μάτς με τον Μπας Γιάννενα έδινε δανεικό παίκτη και μάλιστα καλό παίκτη και φορ παίκτη και γκολτζή παίκτη και σε καλή ηλικία. Τέσσερις μέρες πριν από το μάτς με τον Μπας Γιάννενα ο ΠΑΟΚ έδινε δανεικό παίκτη. Θα βαρούσανε τα πλήκτρα τους, τα site τους, οι παπαγάλοι τους, οι εφημερίδες τους, πρωταθλητές, δευτεραθλητές, γάβροι, σούξου, μούξου, όλοι θα λέγανε για τον Χαλίφη, για τον έτσι, για τον αλλιώς. Τώρα, μούγκα στη στρούγκα. Μούγκα στη στρούγκα. Τι έγινε, παιδιά, όλα εντάξει, έτσι. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να μηχανευτείτε, ό,τι και να σκαρφιστείτε. Και περιμένουμε και άλλα τέτοια χαριτωμένα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα οκ. Okay. Όλα οκ. Okay. Προχωράμε, προχωράμε. Ήρθε λοιπόν ο Κροάτης με φόρμες. Ελπίζουμε να είναι σε φόρμα και να μην είναι τουρίστας. Κροάτης, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Sporting Λισαβόνα κοντά στα 3 εκατομμύρια έδωσαν πέρσι μόλις για να τον αποκτήσουν. Η κατάσταση της Sporting Λισαβόνας ήταν πολύ τεταμένη την προηγούμενη χρονιά. Θυμίζω επίσκεψη των παικτών, επίσκεψη των οπαδών στην προπόνηση, κλωτσομπουνίδια, προπυλακισμοί στους ποδοσφαιριστές από τους οπαδούς, αλλαγή του προπονητή, άλλο έφυγε, άλλος ήρθε, δηλαδή μια κατάσταση με τις πιτζάμες, λέει η Χρυσά. Δεν ξέρω αν είναι πιτζάμες, δεν ξέρω. Άλλος μου είπε πιλότος F-16, λέει. Χακί φόρμα πιλότου. Και πιτζάμα, δεν με πειράζει. Εμένα δεν με πειράζει να έχετε με πιτζάμα, με πειράζει να μην κοιμάται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να μην είναι ράθυμος και οκνηρός. Α, τώρα που είπα ράθυμος και οκνηρός. Ο Ελκαντουρί δήλωσε ότι θέλει να γυρίσει στην Ιταλία. Πίστεψέ με, Ομάρ, και εμείς θέλουμε. Δηλαδή, θα σου γαλάζουμε χατήρι. Δεν είναι ζωτά πράγματα αυτά τώρα. Δηλαδή, να είμαστε ακατάδεκτοι δεν επιτρέπεται. Ξαναλέω, το τονίζω να το ακούσουμε όλοι. Καντουρί, θέλω να γυρίσω στην Ιταλία, φιλέ. Ξαναλέω, παίρνω το ψαλίδι, το μαχαίρι και στο κουτί για να βάλω και κορδέλα. Θέλω να κάνω σγουρό στο τέλος. Θέλω να κάνει περιέργεια. Θέλω να κάνει τσαλίμι στο τέλος. Θέλω να είναι περμανάντ. Θέλω να είναι μπούκλα σαν αυτή του Πουγιόλ. Θέλω μπούκλα σαν αυτή που είχε ο Χατζίδης του Γαύρου. Θέλω μπούκλα σαν αυτή που είχε ο Τρίφων Ιβάνοφ. Θα κάνω στο τέλος την κορδέλα. Και πακέτο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τιτάνα, Φρούριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιγαντιέ, Τιτανομέ, Μέγιστε, για όσα πρόσφερες. Για όσα πρόσφερες. Μπορείς, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πεις για όσα πρόσφερες. Για όσα πρόσφερες, τέλος πάντων, στον ΠΑΟΚ, σε ευχαριστούμε, Ομάρ. Θα σε θυμόμαστε για πάντα. Η φίλη σου από τη Θεσσαλονίκη. Η φίλη σου από τη Θεσσαλονίκη. Κορδελίτσα. Ο οποίος έχει συμβόλαιο, λέει, μέχρι το 21, μέχρι το 22. Ο Καντουρί. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, αν πούμε ότι ενθουσιασμό έσπηρε το άκουσμα της απόκτησης του Μίσιτς, θα πούμε ψέματα. Κανένας. Αν πούμε επίσης ότι πετάξαμε τη σκούφια μας που ακούσαμε ότι στη θέση του Πρίγιοβιτς έρχεται ένας 22χρονος ονόματι Κάρολ Σβιντέρσκι, επίσης θα πούμε ψέματα. Σωστά. Σωστά. Νομίζω δεν ενθουσιάστηκε κανένας. Κανένας. Δεν με πειράζει όμως απαραίτητα. Θέλω να σας πω. Το ματάκι χορταράκι που έχουμε πει πάμπολες φορές και κάθε φορά δικαιώνεται έχει να κάνει, το λέμε για τους καινούριους στην παρέα μας, ότι πρώτα θέλω να δω έναν ποδοσφαιριστή με τα ματάκια μου να πατάει το χορτάρι, να δω τι μπορεί να κάνει και μετά θα δω αν αυτά όλα που μου λένε, που μου γράφουν, που λένε οι Πολωνοί, που λένε οι Κροάτες, που λένε οι Πορτογάλοι, που λένε στα site τους φίλοι, αντίπαλοι, έτσι αλλιώς. Μόνος μου θέλω να δω. Θέλω να δω μόνος μου.
Και όχι απλά σε βιντεάκια, που στα βιντεάκια είναι μια σειραφή κάποιων καλών στιγμών που μπορεί εμένα να με δείξει να κάνω δύο τακουνάκια ανάποδο ψαλίδι και να πούνε «Πάρε φίλε, τι είναι αυτός!» «Ναι μεν έχεις και μπέ, αλλά είναι χέλιο!» Λέω τώρα. Άρα ματάκι χορταράκι. Επειδή είμαστε άνθρωποι του θυμικού, είμαστε άνθρωποι του ενθουσιασμού, είμαστε άνθρωποι που κουβαλάμε τρέλα, επειδή πάω καυτό σημαίνει, σημαίνει έκρηξη, σημαίνει πάθος, σημαίνει αίμα να ρέει στη φλέβα και όχι νερόβραστο είδωρ, είναι λογικό να είμαστε σε όλα μας εκρηκτικοί. Ένα μην εντάξει, okay. Δεν είμαστε Λουξεμβούργο. Καταρχήν, σαν λαός είμαστε έτσι, σαν τη δράση μας, αλλά ένα λόγο παραπάνω, όταν λέω σαν λαός, σαν Έλληνες. Αλλά Έλληνας και παοκτσής μαζί, έρχεται το πράγμα και πιάνει το πικ του. Τεράστιοι στον ενθουσιασμό, εκρηκτικοί, ταβάνι. Επίσης, στο άλλο άκρο, στην απογοήτευση, στην ιζοπαίδωση, τίποτα δεν είναι αυτά που μπορεί αυτό το πράγμα, αν προχθές ήσουν σε ένα καφενείο. Στο μάτς το προχθεσινό με τον Αστέρα Τρίπολης. Και άκουγες ανθρώπους στο πρώτο 45 λεπτό. Θα μου πεις αδικαιολόγητα. Όχι αδικαιολόγητα, γιατί η ομάδα ήταν κακή στο πρώτο. Έτσι, πέρα από τα μπινελίκια στον επόπτη για το ακυρωμένο γκολ του Μπίσεσβαρ, η ομάδα δεν περπάτησε στο πρώτο και ήταν κακή. Και δέχεται τη μία ευκαιρία μετά την άλλη και είναι ο Άγιος Πασχαλάκης. Ο τεράστιος Πασχαλάκης, κάθε μέρα θα το λέω, μέχρι κάποιοι να το χωνέψουν, δεν πειράζει. Και δεν είναι ανάγκη να πάρουν σουρωτή, δεν έχουμε κανένα συμφέρον. Μπορεί να είναι του Προέδρου, αλλά κι άλλες, δεν έχουμε θέμα. Σοδίτσα, παιδιά, χωνέψατε. Πασχαλάκης, λοιπόν, σώζει την ομάδα. Αν ήσουν σε ένα καφενείο, να ακούσεις τι έλεγαν στο πρώτο ημίχρονο για την ομάδα και οι ίδιοι άνθρωποι αμέσως μετά τι έλεγαν στο δεύτερο. Που μπορεί να το έλεγαν και για τον ίδιο ποδοσφαιριστή ακόμα. Έτσι είμαστε. Τι να κάνουμε. Και να πω και κάτι. Και σε όποιον αρέσουμε, αδερφέ, θα δώσουμε και κανένα λογαριασμό κάπου. Υπάρχει κάποιος ψυχολόγος στον οποίο πρέπει να δώσουμε λόγο για το πώς είμαστε και πώς σκεφτόμαστε. Απλά με εκνευρίζει όταν μπαίνουν άλλοι να μας σχολιάσουν. Έτσι εμείς γουστάρουμε και είμαστε, ρε. Έτσι έχουμε αυτή την τρέλα. Έχετε κανένα πρόβλημα. Τι σε από πίτα που δεν τρως, τι σε μέλι κι αν καεί. Μεγάλος ελληνικός λαός έχει βγει παροιμία για κάθε τι. Κάθισε ένας και έβγαζε παροιμίες. Θεωρώ ήταν θέση κάποτε. Στα χωριά. Άρα, ναι, κανένας ενθουσιασμός. Θυμίζω όμως μεταγραφές που τρελαθήκαμε από τη χαρά μας. Π.χ. Μπερμπάτοφ. Και δεν τον είδαμε να παίζει ποτέ. Για τους γνωστούς λόγους, γιατί έπεσε έναν κομπλεξικό Κροάτι που δεν είχε σκοτώσει τον παίχτη μέσα του. Τα έλεγα και τότε. Δεν περίμενα τώρα. Έπεσε πάνω σε αυτόν τον τύπο, τον Τούντορ, που μπίμπησε την ψυχολογία. Και αν ήταν να παίξει δηλαδή ο παίκτης, του λέει άντερ για σένα να πούμε, Καραγιοζάκο. Με βγάζει, μου κάνει κόγξε, τερτύπια, μου κάνει καψόνια, με βγάζει, τι είμαι, καναπεδάκι. Σωστό! Ούτε καναπεδάκι, ούτε λουκανοπιτάκι. Λέω λοιπόν. Ενθουσιασμό, τρέλα με τον Μπερμπάτοφ. Ή ας πούμε τρέλα με το Βέρμπλουμ. Ήρθε το καλοκαίρι και είπα επιτέλους ήρθε η παικτάρα, έτσι αλλιώς μέχρι τώρα δεν. Έτσι δεν είναι. Μεταξύ μας μιλάμε τώρα, την αλήθεια λέμε. Δεν, μα θες ο τραυματισμός, θες επειδή άργησε να μπει στο νόημα, θες επειδή δεν είχε κάνει προετοιμασία. Δεν έχουμε δει ακόμα αυτά που περιμέναμε από τον σπουδαίο Χαφ να αλλάξει το κέντρο μας. Δεν το είδαμε. Πάλι με τον Κάνιας πηγαίνουμε και με τον Μαωρίσιο. Σωστά, σωστά. Λέω για... Κάνω μικρές ας πούμε αναφορές σε παραδείγματα. Επειδή από αυτά διδασκόμαστε, παιδιά. Και βάζω πρώτο πληθυντικό, έτσι. Δεν λέω εσείς ενθουσιαστήκατε. Πρώτος, εγώ είμαι ο πρώτος μπιμπιπ. Που βγαίνω και λαϊδάω όταν έχουμε κάνει μια μεταγραφή που αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, φέρνει ενθουσιασμό. Έρχεται ο μεγάλος παίχτης, πανηγύρι, χαρά, έτσι αυτό. Φέρνουμε τον Ρικάρντο Κώστα. Πρωταθλητής Ευρώπης με την Πόρτο, παικταράς, πρωταθλητής Γερμανίας, κορυφαίος στόπερ στη Γερμανία, με τεράστια αξία, okay, σε μια ηλικία δεν, okay, ναι, και έρχεται ο άνθρωπος και έχει τερματίσει την καριέρα του στο Κατάρ που έπαιζε, στο Ντουμπάι που έπαιζε, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έκανε παρέα με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, δεν γνωρίζω, αλλά ήρθε παλέμαχος. Στράφει ο ενθουσιασμός, στράφει. Είπα τρία παραδείγματα διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά είναι τρεις περιπτώσεις. Πραγματικά τρελαθήκαμε από τη χαρά μας και τελικά καθίσαμε πάνω στο παγωτό. Σωστά. Σωστά. Και πάω τώρα στην αντίπερα όχθη.
Όταν αποκτήθηκε ο Πρίγιοβιτς, το είπα και χθες, θα το λέω και κάθε μέρα, υπήρξε έστω και ένας που ενθουσιάστηκε. Πήραμε ένα center for, καλά αν είναι τόσο καλός γιατί έπαιζε στη Λέγκια. Τα θυμάμαι σαν τώρα, θέλετε να βάλω εκπομπές, τις έχω όλες. Και ποιος νομίζει ότι είναι ο Πρίγιοβιτς με την... νομίζει ότι είναι ο Ιμπραήμοβιτς με την κοτσίδα και με τα τατουάς και τι τύπος είσαι εσύ. Και ποια Πολωνία τώρα, καλά ρε Κωστή, σοβαρά μιλάς τώρα. Το πρωτάθλημα της Πολωνίας, ρε παιδιά, ματάκι χορταράκι. Καθίστε να το δούμε. Εγώ δεν λέω ότι ήρθε από την Ισπανία ή από την Αγγλία. Να τον δούμε πρώτα να παίζει τον Χριστιανό. Να τον δούμε να παίζει πρώτα, ρε παιδιά. Να, κάθε φορά αυτό λες, μα να τον δούμε. Εγώ, άμα δω ότι δεν κάνει, πρώτος, δεν έχω καμία υποχρέωση. Ούτε σε καμία δίκηση, ούτε σε κανένα μάνατζερ, έχω καμιά ανάγκη. Ούτε με ενδιαφέρει εσύ και με καντάρ. Μήπως δεν μου μιλήσει ο παίκτης ή μήπως παρεξηγηθεί κανένας. Είναι πολύ ωραία αυτή η ελευθερία που προσφέρει αυτό το είδος της εκπομπής. Έχω κανένα θέμα. Το πολύ πολύ να παρεξηγηθεί κάποιος που του ασκώ κριτική και να μην μου μιλήσει στον δρόμο. Και τι έγινε, μήπως. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Σου λέω, σε ξεχάσαμε. Έρχεται λοιπόν ο Πρίγιοβιτς, μηδέν ενθουσιασμός, γυρολόγος, μισθοφόρος, ο έτσι ο αλλιώς. 60 γκολ στον ΠΑΟΚ. Από τους κορυφαίους που είχαμε ποτέ. Από τους κορυφαίους, το βάζω στην τριάδα. Έρχεται ο Λίνο. Καλά, ο Ξερακιανός με τα ράστα, τα πετάματα της Σεπόρτο. Ήρθα να συνταξιοδοτηθεί και αν ήταν τόσο καλός αρχόταν εδώ. Ιστορία ο Λίνο. Από τα κορυφαία αριστερά μπακ που είχαμε ποτέ. Έρχεται ο Σορλέν. Τι φλωρόφατσα είναι αυτά. Γάλλος, είναι δυνατόν να πιάσει και το λένε Ολιβιέ Σορλέν. Εργαλείο Σορλέν. Έρχεται ο Βιερίνια με το λασποτήρα τη χέτη, με την κυλίτσα και τα κολαράκια. Αν ήταν τόσο καλός, γιατί δεν θα τον κρατούσαν στην Πόρτο. Και ήρθε εδώ πέρα, βρήκε τα κορόιδα και αυτά. Ζωντανός μύθος. Ο Βιερίνια. Προσοχή. Δεν λέω ότι ο Μίσιτς ή ο Σβιντέρσκι θα είναι Πρίγιοβιτς ή θα είναι Λίνο ή θα είναι Σορλέν ή θα είναι Βιερίνια. Δεν λέω αυτό. Και αν αύριο δούμε ότι κάνει τα, ας πούμε, ο Μίσιτς τα 100 μέτρα σε 2 ώρες και θέλει και διανυκτέρευση, θα βγούμε να το πούμε. Ότι φίλε, ψαρέψατε, γιατί εδώ το ότι υπάρχει ένα ρίσκο στις αποφάσεις αυτές, υπάρχει. Είναι τι θα σου βγει. Πας σε μια επιλογή που έχει μέσα και το ρίσκο της. Διότι ο παίκτης, ας πούμε, έχει αρκετό καιρό να παίξει μπάλα. Προσωπική επιλογή του καινούργιου τεχνικού διευθυντή. Να το δούμε και αυτόν, τον Μπράγκο. Ανησύχησαν βέβαια κάποιοι που ήταν και ο Μίχελ στη σύσκεψη. Λέει, έφυγες ή δεν έφυγες. Αλλά, οκ, αυτά δεν μας αφορούν. Έρχεται ο Πασχαλάκης στην ομάδα. Καλά, τον Πασχαλάκη που δεν έπιασε τον Παθρακικό, που δεν έπαιζε στα Γιάννενα. Με το ξανθό το μαλλί, για τρίτος, για τέταρτος, έχω τέρμα και τι επιλογή είναι αυτή. Πρώτος ο Πασχαλάκης, κορυφαίος τερματοφύλακας τα τελευταία χρόνια. Θα έχει μερίδιο γενναίο όταν έρθει το πρωτάθλημα. Είχε σπουδαία συμμετοχή και πέρσι στο double. Έχει και φέτος. Αυτό που λέμε λοιπόν, ρε παιδιά, με απλές κουβέντες είναι να περιμένουμε να τους δούμε και μετά να κρίνουμε. Απαξιώνοντας ένα ποδοσφαιριστή που δεν έχει καν φορέσει την φανέλα, δεν έχει φάει, όπως είπε πολύ ωραία κάποιος με ένα μήνυμα χθες. Αν δεν δω, λέει, να τρώει καρπαζιές, λέει, στο Ρίσιο, στην Μεσίβρια, τότε λέει δεν. Αν δεν το δω, λέει, στη Μεσίβρια να τρώει σφαλιάρες, εγώ, λέει, δεν λέω ότι έχει υπογράψει. Και όντως έτσι είναι. Να τους δούμε πρώτα. Μαζί σας είμαι κι εγώ. Δεν έχω καμία πρόθεση ούτε να αγιοποιήσω, ούτε να τους πω τι, παιδιά, τι πήραμε, ρε παιδιά. Έχετε καταλάβει τι πήραμε? Το ότι δίνει μάχη η Τζένοα να τον πάρει αυτόν τον Πολωνό, το ότι η Στουτγκάρδη επίσης είχε στείλει άνθρωπο με τα συμβόλαια για να υπογράψει, κάτι λέει. Το ότι βγαίνει ο τεράστιος Βαζέχα, τεράστιος, μας αρέσει, μας αρέσει, βάζελος, ξεβάζελος, τεράστιος παίχτης. Όταν βγαίνει λοιπόν ο Βαζέχα, που δεν έχει κανένα λόγο ο Βαζέχα να πει καλή κουβέντα για τον ΠΑΟΚ, γιατί από αλλού τρώει ψωμί, και λέει εξαιρετικά πράγματα για τον Πολωνό, μήπως πρέπει να το σκεφτούμε κάπως. Λέω, πριν μερικά χρόνια διάβαζα κάπου ιστορία του Γιάτσεκ Μοχ, είχε ανακαλύψει ένα παίκτη στη Β'
Γάμα Β εθνική, πρώτο σκόρερ στην Πολωνία. Τους λέει λοιπόν, τότε δεν θυμάμαι ήταν πού, ήταν στη Λάρισα, ήταν στο Βάζελο, ήταν στην ΑΕΚ, δεν θυμάμαι πού. Δεν θυμάμαι για πού ήταν. Και τους λέει, έχω ανακαλύψει ένα παίκτη στη Β εθνική και ντάει. Ταχώνει, παστελώνει, είναι καλό σκόρερ, είναι πιτσιρικάς, πάμε να τον πάρουμε. 20 χρονών, 19-21, πάμε να τον πάρουμε. Του είπανε τότε στην ομάδα που ήταν ότι δεν μπορούμε να δώσουμε αυτά τα χρήματα για έναν 20χρονο. Και έτσι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έφυγε και πήγε κάπου αλλού. Λέω τώρα, ούτε επίσης λέω ότι αυτός εδώ είναι ο νέος Λεβαντόφσκι. Να τους δούμε πρώτα, παιδιά. Θέλετε? Το θετικό είναι ότι θα έρθει και άλλο αμυντικό χαφ. Αυτός μπήκα, είδα, έμαθα, ρώτησα ανθρώπους που παρακολουθούν. Είναι ωραίο να λες δεν ξέρω τόσα όσα εσύ. Υπάρχουν άλλα πράγματα που τα ξέρω εγώ καλύτερα από τους άλλους. Ναι, αλλά υπάρχουν και κάποια που ο άλλος είναι πιο διαβασμένος. Τι να πω, ότι ξέρω απ' έξω και ανακατοτά το πορτογαλικό πρωτάθλημα ή την Κροατία. Έμαθα. Σήκωσα το τηλεφωνά και ρώτησα. Φίλε, τι λέει αυτός? Και μου είπε, αυτό και αυτό. Οκ, θα το δούμε. Βαρύ κορμί είναι, δεν είναι ταχύς, δεν είναι τρεχαντήρι, έτσι μαθαίνω. Αλλά την ξέρει την μπαλίτσα ο Κροάτης. Και για να έχει κληθεί και στην Εθνική Κροατία, ξέρω εγώ. Ούτε σημαίνει ότι ήρθε ο νέος Λέοβατς, γιατί και αυτό το άκουσα. Δηλαδή, επειδή τα είχαμε μια κοπέλα, ας πούμε, από τον πύργο Ηλίας και δεν μου συμπεριφέρθηκε σωστά, σημαίνει ότι και οι άλλοι που θα γνωρίσω από τον πύργο Ηλίας είναι και αυτοί στραβοί, να πούμε, και θα μου την κάτσει. Επειδή. Α, Κροάτης. Κάτσε, γιατί. Γιατί. Να τον δούμε, ρε παιδιά. Να τον δούμε πρώτα. Να τον δούμε. Θυμάστε άλλους Κροάτες? Ε? Θυμάστε? Κροάτες. Γκάμπριτς. Γκόραν Μιλάνκο για ένα χρόνο. Κρέσιτς, Ντάριο Κρέσιτς. Σίλντεφελτ, το στόπερ. Λέοβατς. Ε? Πρέπει να είναι αυτός ο έκτος που φοράει τη φανέλα. Αν τη φορέσει. Που θα τη φορέσει δηλαδή. Γιατί ήρθε αυτό το βράδυ. Αυτά. Ούτε κρίνουμε ένα παίχτη, παιδιά, αν φοράει πιτζάμα, αν φοράει βερμούδα ή τίποτα. Ναι, πρέπει να πω σε διάλειμμα. Μου κάνει νοήματα ο Σωτήρης. Τριήμερο στο Λίθος Hotel and Spa, καταπληκτικό. Στον Παλαιό Άγιο Θανάση, στο Καϊμάκ Τσαλάν, με πρωινό μέσα. Κυριακή ως Πέμπτη, το ξεκαθαρίζουμε, γιατί Παρασκευή, Σάββατο ο άνθρωπος είναι γεμάτος, όπως είναι φυσιολογικό. Και επίσης μου γράφετε για εισιτήριο με Παναχαϊκή, χωρίς κλήρωση. Όσοι μου στείλετε μήνυμα, έχετε εισιτήριο. Πρέπει να έχουμε 4 γεμάτες τούμπες. 4 γεμάτους ναούς με αυτά τα μάτς που είναι μέσα στην έδρα μας. 3 πρωτάθλημα και ένα κύπελο, να είναι sold out όλα. Και έτσι φαίνεται ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο το Σάββατο με τον Πανιόνιο. Έτσι πρέπει. Όθηση στην ομάδα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Έχω χαρά και ΠΑΟΚ. Έχω χαρά και ΠΑΟΚ. Αυτά. Χαίρομαι τη στιγμή. Ζήστε τη στιγμή. Αυτό είναι Ζούμου σου. Απολαύστε αυτό που γίνεται. Το ότι πάει ο Ολυμπιακός και δίνει ιδανικό 4 μέρες πριν το μάτς στα Γιάννενα παίκτη. Το Μάνο. Αχ, κύριε Μάνο μου. Έτσι λέγει Ματσούκα. Υπερατού μου, μπίμπι, φίλε. Πόσο είναι τώρα, 44. Τις βάζει κάτω, φίλε, τις 20χρονες. Κάτι τύπησες, σε κάτι next top model. Κάτι αυτά, κάτι κοπελίτσες στο Power of Love, Game of Love. Πώς θα είναι αυτά που είναι, να πούμε, δηλαδή, ούτε θα γυρίζει να την κοιτάξει τον δρόμο, έτσι. Κάτι ποδοσφαιρίστριες, κάτι με κάτι σαγόνια, κάτι αυτά. Αυτός που θα φέρουμε, να πούμε, ο Σβιντέρσκι, έχει λίγο έτσι, είναι λίγο γιάτσεκ. Είναι λίγο, έχει ένα προγραμματισμό, τον έχει. Ας τα χώνει και δεν με ενδιαφέρει. Δεν το θέλω για να διαφημίσει ο Ντόβουρτσες. Έτσι. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Σας θυμίζω, πριν πάμε στις γραμμές, Ελλάς Auto Service 47-43-12. Τα πάντα για το αυτοκίνητο εκεί. Πρότυπο και κορυφαίο συνεργείο, με καλύμπρες, με φανοποιείο, με βαφείο, με τμήμα ελαστικών, με τμήμα υγραεριοκίνησης, με ηλεκτρολόγους, με τα καλύτερα μαστόρια που έχει μαζέψει η οικογένεια Χατζόπουλου, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, εκεί που είναι το ξενοδοχείο το Άβαλον, εκεί που είναι τακταίο μαζεμένα. 47-43-12. Η οικογένεια Χατζόπουλου με την εγγύηση της Ελλάς Σέρβις, της κορυφαίας οδικής ασφάλειας. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω, τριήμερο στο Λίθος Hotel and Spa, στο Καϊμάκ Τσαλάν, στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο, δίνουμε σήμερα ένα μαγευτικό τοπίο, ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο
Λάμπουν όλα μέσα, πέτρα, ξύλο, δέρμα παντού. Νιώθετε βασιλιάδες. Ένα καταπληκτικό δώρο. Και όσοι θέλετε εισιτήριο για τον αγώνα κυπέλλου της Τρίτης με την Πάτρα, με την Παναχαϊκή, μου γράφετε απλά εισιτήριο να ξέρω να σας βάλω. Έχω ακόμα περιθώριο. Πάμε στις γραμμές. 2310-287-888. Νέοι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώ τον φίλο μας τον Μένιο που θέλω να σκεφτώ ένα όνομα. Τον, να σκεφτώ, περίμενε. Κάθε σκεφτώ. Τον Φαέθοντα. Λοιπόν, το θυμήθηκες. Το Μένιο το κατάλαβα κατευθείαν. Ψάχνω να βρω κάτι ωραίο, ρε παιδί μου. Γι' αυτό. Ο Νούφριος. Με τον Κωστή. Γόρι μου. Λοιπόν, φιλέ. Δεν θα ζητήσω συγγνώμη και τέτοια. Περαστικά στα παιδιά δεν το συζητάμε. Αλλά εμείς οι έμπειροι δεν δίνουμε σημασία σε αυτά. Και γι' αυτό δεν ασχολήθηκα καθόλου. Μην νομίζεις δηλαδή ότι. Καλά να πάθεις. Δεν ήταν αυτό το. Γιατί πράγμα, δεν κατάλαβα. Με τα μωρά που ταλαιπωρείται στο Σαββατοκύριακο. Και εσύ, για τα μωρά, τι, καλά αυτά, φίλε. Λοιπόν, δεν είναι. Ναι, και με την πιο πολύ φίλε, αυτό με τη μητέρα μου πέρασε. Ευχαριστώ, αδερφέ μου, ευχαριστώ. Έχουν να δουν πολλά τα μάτια μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αν έπεφτε η μάνα μου στον Πειραιά, θα τη δίνω ένα πέναλτι. Εδώ απλά πήγαμε να μετρήσαμε τα πλευρά, πώς σας πάσαμε. Λέτε, γιατί τα βάζεις τώρα με το διορισμένο. Κάνει ό,τι μπορεί. Παλιά έκαμπνε περισσότερα. Γιατί δεν το αναγνωρίζουμε. Του το αναγνωρίζουμε ότι προσπαθεί πάντως. Δηλαδή έναν πανικό, έναν φόβο, μια πρεμπούρα την έχει. Λοιπόν, συγγνώμη. Είμαι πολύ ήρεμος. Όλα είναι καλώς καμωμένα αυτό το διάστημα για μένα. Η πορεία της ομάδος ήταν εντυπωσιακή. Έστω και με πολύ τύχη και γουστάρω να είμαι τυχερός την ώρα που παίζω ποδόσφαιρο, γιατί η τύχη έχει πολύ μεγάλο. Έχει πολύ συμμετοχή δηλαδή στη νίκη ή στο αποτέλεσμα που βγαίνει. Τύχη γιατί, αν ας πούμε ο Λιμιός δεν χτυπούσε η μπάλα στο πόδι του αμυντικού εκεί και την έκοβε την μπάλα ας πούμε στην αντεπίθεση και γουστάρω, με την Μπενφίκα, εκεί δεν είχα τύχη ας πούμε. Εγώ θα ξαναευχαριστήσω, ναι. Θα ξαναευχαριστήσω τη μεταγραφή που έγινε όταν ήρθε ο Πρίγιοβιτς εδώ. Ναι. Ευχαριστούμε το παλικάρι. Βλάνταν Ίβιτς, τα λέμε όλα, Βλάνταν Ίβιτς. Αυτός. Για τον Γκρινιάριδες αυτά, φίλε. Όχι, να θυμίζουμε επειδή ακούμε διάφορα. Ο Ίβιτς τον είδε, πήγε για άλλον παίκτη. Για άλλον παίκτη πήγε, τον είδε έτσι και είπε τότε στο Σαββίδι. Ιβάν, πρόεδρε αυτών, πάρτον. Πόσες φορές δεν έχουν γίνει τέτοιες μεταγραφές. Λοιπόν, όσο για τις καινούργιες μεταγραφές, έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο που κάποιες στιγμές λέγαμε ναι, ρε παιδιά, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να πουλάμε και κάποιον παίχτη. Σωστό. Φυσικά, και επίσης να μην έρχεται ο άλλος στα 35 του να γυροκομηθεί. Έτσι ακριβώς. Αλλά με λένε ρίζω και όπως θέλουν τα γυρίζω. Εντάξει, οκ. Okay. Και μια μέρα μιλάμε για μεταγραφή. Λοιπόν, ίσως αυτά τα άτομα είναι οι μελλοντικές μεταγραφές. Θα δοθεί χρόνος για τα νιάτα τα δικά μας, για τους. Πιτσιρικά, με το πιο τύπου Μπαλογιάννη και όλων των παιδιών, θα δοθεί, είμαι σίγουρος, τα οποία όμως χρειάζονται πολλά χρόνια, ενώ οι από το εξωτερικό προερχόμενοι είναι εύκολο να πουληθούν. Εν πάση περιπτώσει, ζουμουσούμε τον Κωστή. Προχωράμε, αγοράκι μου, να είσαι γερός. Γεια σου, γεια σου Μένιο. Σε όλη την παρέα, άσχετα κι αν λέω για τον Παύλο. Φιλιά, για τον Γιώργο, σε όλους, όλοι, σε όλη την παρέα. Φιλιά, ζουμουσού, αδερφέ μου, ζουμουσού, αδερφέ μου. Περιμένουμε να δούμε ποιος άλλος θα έρθει. Έτσι, γιατί θα έρθει κι άλλος. Δηλαδή, αν έρθει ο Γιαννούλης, αν έρθει ο Ενρίκε, αν έρθει αυτός ο Πολωνός 22χρονος, που αυτό σημαίνει ότι προς το παρόν παίζει ο Τσούμπα Ακπομ. Εγώ σήμερα, που ο μήνας έχει 17, 5η 17 Ιανουαρίου, λέω ότι μέχρι το Μάιο, το γράφεις, θα γράψεις την ημερομηνία. Εγώ λέω ότι μέχρι το Μάιο ο Τσούμπα Ακπομ θα βάλει 9 γκολ, όσα έβελε και ο Πρίγιοβιτς. Λέω σήμερα, ρε παιδί μου, εσύ βγες και πες, που έλεγε και μια ψυχή, ότι δεν θα βάλει. Εγώ λέω θα βάλει ο Τσούμπα Ακπομ. Αυτή η μεταγραφή του 22χρονου Πολωνού, αν οριστικοποιηθεί, αυτό λέει σε πρώτη φάση. Ότι παίζεις εσύ, Τσούμπα Ακπομ. Ότι παίζεις εσύ, Καρέλη. Εσύ που ξέρεις. Όργωσε στην Τρίπολη το γήπεδο, παρότι δεν έβαλε γκολ. Τράβηξε τους αμυντικούς. Έτρεξε, πάλεψε, πήρε κεφαλιές, άνοιξε. Θα έρθει και τον γκολ γιατί το έχει, μου το έδειξε τον γκολ. Πριν φύγει ο Πρίγιοβιτς. Θα μου το δείξει και τώρα. Εγώ λέω λοιπόν Τσούμπα Ακπομ 9 γκολ μέχρι τέλος του πρωταθλήματος. Έτσι. Αν δεν βάλει 9 γκολ, εδώ έρχομαι τώρα στις αστοιχήματα, θα παίζω για μία εβδομάδα, θα παίζω Μποφίλιου, τι άλλο πες, Μάλαμα, Δουρδουμπάκι, Ξιδάκι, θα παίζω τέτοια. Μια εβδομάδα, την εβδομάδα της άδειας.
Πάμε σε επόμενη γραμμή. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, και μπο θα βάζεις, όχι μόνο υποφίλιο. Και μπο, όχι ρε φίλε, μπο βέβαια. Μπο αδυνατισμένο μετά από το Survivor. Έτσι, μετά το Survivor. Και τα πιτόγερα θα τα δίνει λαδόκολα. Λοιπόν, και τα ψητά. Λοιπόν, για το θέμα του ακόμη, είπε θα βάλει 8 γκολ, είπες. 9. Με τα ακυρωμένα ή χωρίς. Από εδώ και πέρα. Μέχρι τώρα το... Σωστό και αυτό. Με τα ακυρωμένα ή χωρίς. Παίζει ρόλο. Γιατί μέχρι τώρα ο καημένος στα μισά που έχει βάλει τα ακυρώσαν, έτσι. Εγώ μπήκα σε στοίχημα και ζήτησα επόμενο γκολ ακόμη να ακυρωθεί και μου λένε no bet. No bet, Δεν τα δίνουμε. Αυτό της νέας μήνης, παιδιά, όσες φορές και να το δω, δηλαδή άμα θέλω να θυμίσω, να γελάσω με τα διάφορα κοντάρια και τα κοράκια, μπαίνεις και βλέπεις αυτό. Που είναι ο ένας είναι στο εδώ και ο άλλος είναι στον ιστιμό της Κορίνθου. Λοιπόν, επίσης, για το θέμα του Μάνου στον Μπας Γιάννενα, κάνετε λάθος φίλε, το έχετε πάρει στραβά. Για πες. Δεν είναι τον δινιδανικό, μην του παίρνετε στραβά, λάθος κάνετε εσείς. Δεν είπα δανικό. Είπα δίνει το Μάνο τέσσερις μέρες πριν, δεν είπα δανεικό. Ναι, τον δίνει δανεικό όμως. Το είπες, ότι τον δίνει δανεικό. Όχι, δεν είπα τη λέξη δανεικός. Είπα δίνει τον Μάνο στα Γιάννενα. Τώρα, αν το δίνει δανεικό, αν το δίνει ελεύθερο. Είπες δανεικό. Είπα, λάθος. Μα είναι δανεικός, πρόσεξε όμως. Κάνετε ένα λάθος, δεν ακούσατε καλά, όχι δανεικός, εννοούσε ιδανικός. Μάλιστα. Κατάλαβες. Πολύ ωραία. Ή μήπως είναι ο Στέφανος Μάνος, αυτός με τον Ταύρο. Αυτός ο Στέφανος Μάνος, αυτός μήπως είναι ο άλλος Μάνος. Ή αχ κύριε Μάνο από το σίριαλ Ματσούκα. Απορώ πως η εκπομπή σου σήμερα δεν έχει κάνει πρώτο θέμα με το που μπήκε η εκπομπή ότι ο Κολάσο πάει στην Ουρακάν. Και πρόσεξε, πρώτο παιχνίδι φιλικό ή επίσημα είναι με την Κόλο-Κόλο. Φίλε. Αυτό είναι ο ντε τουαλέτε ρεπορτάζ. Η οποία έχει πάρει στη θέση του επιθετικού το Σμπούτσαμ. Ναι, ναι, ναι. Στη θέση τεχνικού διευθυντή είναι Μουνίτης. Τέλεια. Μπουρδμπίπι που γίνα. Λοιπόν, γεια σου Στράτε. Χαιρετώ. Φιλιά, καλημέρα. Φιλιά. Μου λέτε αν θέλετε σας βάζω και στην κλήρωση για το τριήμερο στο Λίθος Spa Hotel. Στο Καϊμάκ Τσαλάν. Υπέροχο. Δυο διανυκτερεύσεις με πρωινό. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς αν θέλετε. Μην τρέπεστε. Σε κόβουμε. Χραπ. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας. Βασίλη. Ναι. Βασίλη. Βασιλάκη. Εδώ είμαι. Μπίλης. Σπορτ Μπίλη. Είσαι ήρωας απ' άλλο πλανήτη. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους και ειδικά του φίλου μας το Μένιο που πρωί-πρωί άμα δεν κάνει σεφτέ δεν γίνεται. Σεφτέ, Ζαν Ζακ Σεφτέ. Γάλλος μπακ. Αζαξιό, Παρίσι Ζερμέ, Ζεν Τέτιεν. Και η μεταγραφή του Πολωνού έχει κλείσει. Ναι, έτσι έγραψε χθες το βράδυ στο Instagram. Επειδή κατά κάποιο. Εγώ προσωπικά. Ναι. Θεωρώ τον αθλητογράφο, αυτόν τον δημοσιογράφο, το Μένιο, στο Open που έχει πάει. Ναι. Από τους σοβαρούς στο είδος τους. Δεν ξέρω. Τον αρωνών η σκέψη, εγώ τον θεωρώ ο πιο σοβαρός ότι είναι. Εντάξει, βάζελος, άρρωστος. Εντάξει, δεν το λέω, δεν λέω ότι είναι. Εντάξει. Ότι τον έκλεισε λέει και τα λοιπά. Αυτό είναι σήμερα το πρωί το είπε. Σήμερα το πρωί, ναι. Εγώ περισσότερο θέλω να σταθώ στον μικρό Σαββίδη, που χθες το βράδυ στο Instagram, που τον ρώτησαν γιατί μπαίνουν οι οπαδοί και μιλάει προς τιμήν του με τον κόσμο, που του είπε ένας τι γίνεται με τον αυτό, γιατί μπήκε η Τζένοα χθες αργά. Και ισοφάρισε τη δική μας πρόταση προς τον Πολωνό. Ναι, έχει κλείσει. Έτσι και λέει, τώρα. Είναι οκ, okay, τελειώσαμε, έρχεται. Έτσι. Τέλος πάντων, η δε μεταγραφή του Κροάτη, εφόσον πάρθει το καλοκαίρι, είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια. Ναι, φυσικά. Και αυτός έρχεται δανεικός, να τον δούμε τι ψάρια πιάνει. Ακριβώς. Θα το στείλω στην Ψαραγορά Αιγαίων που ξέρει. Λοιπόν. Έχει. Στην πλατεία Δικηδήρου για σωρό κοστό. Θα δούμε και στα δύο. Διαβάζω αυτό που λέγαμε, του ρωτάει ο οπαδός. Is it finished because Genoa matched your offer? Είναι εντάξει, επειδή λέει στον Γιώργο Σαββίδη, τέλος πάντων το Παουξάκι. Και του λέει, OK, ναι, μπήκε και η Στουτγκάρδη και άλλη ιταλική ομάδα, but everything is OK. So he is coming, έρχεται. Εντάξει, θα το δούμε σε μία. Θα το δούμε σε το πόλι σε 2 μέρες, θα φανεί αυτό το. Και το κυριότερο, η είδηση που βγήκε μέσα από εδώ είναι
And one of the midfielders is coming tonight. Ο ένας από τα half έρχεται απόψε. Που ήταν ο Μίσιτς. Άρα θα έρθει και άλλο half εκεί, Γιώργο. Περιμένουμε, να δούμε. Λοιπόν, θέλουμε να βρούμε και έναν εξορκιστή. Ναι. Με σταυρούς και μαγιασμού, γιατί έρχεται ένας δαίμονας από τη Γαλλία. Όχι ρε, ναι, δαίμονας. Ναι. Πιο μπροστά έρχεται ένας μάγος και πήρε ο μάγος ο δικός μας και έκανε παράπονο. Ένας είναι ο μάγος της Χαλάστρας. Ένας, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, όχι, γι' αυτό το καταργήσατε. Ναι, ναι, μετά γράφουν εφημερίδες. Ναι. Έρχεται ένας δαίμονας από τη Γαλλία. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Λέ δαιμόν. Δαιμόνις με κρουασάν και τέτοια. Φλόρουμπες. Το παιχνίδι του Σαββάτου θέλει να πούμε. Θα πούμε, έχουμε χρόνο. Έχουμε. Θα πούμε γι' αυτό, θα πούμε για Γιώργο. Κρίμα για τον μπάσκετ. Τι να κάνουμε, λύγησαμε στο τέλος. Λυγήσαμε στο τέλος. Εξ αρχής χάσανε όλα τα περισσότερα ριμπάνου, Κώστα. Τι να κάνουμε. Το πάλεψε πάντως. Blackout. Γεια σου, Γιώργο. 4-16. Κάτσε να σε βάλω και σένα. Έγινε. Πάμε παρακάτω. Μου δίνετε όσοι δεν στέλνετε μήνυμα να σας βάλω για το τριήμερο στο Λίθο, Spa Hotel, στο Καϊμάκ Τσαλάν. Καλημέρα σας! Ναι. Καλώς τον. Έλα, ακουστή, καλημέρα. Μου γράφει ο Λάρη, άσε τον πρόλογο τελικά, έρωτα έχεις με την Ποφίλιου και μας το παίζεις αλλιώς. Χαχα, λέει ζουμού σου. Εγώ είπα, 9 γκολ Τσούμπα Ακμπομ. 9. Μέχρι τέλους. Για πες, Λάρα μου, έλα. Έλα, ρε φίλε. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν ο πέμπτος, δεύτερος, δεν πειράζει. Κωστή, βλέπω πολλοί κράζουν παραγωγή, εντάξει, δηλαδή ακούμε και άλλες εκπομπές. Δηλαδή τι μεταγραφική περίοδος έληξε χθες, τίποτα. Ας περιμένουμε να δούμε. Ναι, όχι, και για αυτούς που έρχονται. Έλυξη, για το Μίσιτς ή για το Σβιντερέσκι, πώς τον. Καταρχήν, Κωστή, πολλοί νομίζουν και μάνατζερ και ομάδες, είναι εντάξει, θα πήρε 12 χαρτιά η ομάδα, ο πρόεδρος, ποιος θα πήρε, θα βάλω να τους δαγκώσουμε, να τους ζητήσουμε πόσα λεφτά θέλουμε. Δεν γίνονται έτσι δουλειές. Από τη στιγμή τώρα που έχεις πάρει δύο παίκτες και δεν καίγεσαι και να σε ενδιαφέρει κάποιος άλλος παίκτης, πρώτον θέλεις για το καλοκαίρι, αλλά τον πας και από τώρα δεν σε χαλάει, τους κάνεις μια τιμή που την πληρώνεις εσύ, όχι την τιμή που θέλουν αυτοί. Θέλω να τους δω. Κανένας δεν ενθουσιάστηκε. Αυτό είναι η αλήθεια. Τι να πω. Εννοείται. Αλλά θέλω να τους δω. Επιτρέπεται, ρε παιδί μου, να τους δούμε να παίζουν. Να περιμένω να... Καβάλας, τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Ακριβώς. Είχε ρε τα κτέλ Καβάλας και μας δουλεύανε, από τα κτέλ πήγατε να υποδεχτείτε παίκτη, ρε. Περιμένω να τους δω. Όταν ήρθε ο Κρέσπο, θυμάσαι τι άκουσε, ο Κρέσπο. Ναι, ρε φίλε. Ο Κρέσπο μας έπεσε άσχημος ή ο Βαρέλα την πρώτη χρονιά όταν ήρθε. Λοιπόν. Καταρχήν η ομάδα όταν θα έχει κάνει δύο μεταγραφικές κινήσεις και θα έχει καλύψει κάποια κενά, είναι σε θέση ισχύως μετά τις διαπραγματεύσεις. Και να συνδιαφέρει κάποιος παίκτης δεν δείχνει ότι καίγεσαι. Ο άλλος που περνάει ο χρόνος και θα του ξεφορτωθεί, θέλει να το δώσει, εκείνος καίγεται, δεν καίγεσαι εσύ. Ακριβώς. Και πολλές καλές μεταγραφές γίνονται και την τελευταία μέρα. Κακός να γίνει την τελευταία μέρα, αλλά θα περιμένουμε να δούμε συνολικά. Όχι, θα έρθει ο Γιαννούλης, Γιαννούλης, Ερίκε, Μίσιτς, Σβιντέρσκι και ακόμα ένα χαφ. Και αν φύγει ο Χατσερίδης, πιθανό να πάρουμε και στόπερ. Κάτσε, περιμένουμε να δούμε. Από τη στιγμή που σε ενδιαφέρει κάποιος παίκτης για το καλοκαίρι, και τώρα τον πάρεις και τον πάρεις 31 Ιανουαρίου, δεν σε χαλάει να μπει στο κλίμα της ομάδας και να τον έχεις προετοιμασία την πρώτη μέρα. Ακριβώς. Άμα τον πετύχεις, που θέλεις, έτσι. Ξαναλέω, Γιαννούλης, Ερίκε, Μίσιτς, Σβιντέρσκι και βλέπουμε. Δεν τελειώσαμε. Ο Γιαννούλης έρχεται, φίλοι, Παρασκευή και Σάββατο, παίζει, είναι έτοιμος, ξέρει την ομάδα, ξέρει τα πάντα. 100%. Είναι πανέτοιμος. 100% έτοιμος. Το δίνει στη φανέλα, τσαλακωμένη, σιδωρωμένη, όπως θέλεις, μπαίνει έτοιμος. Μέσα και παίζει. Έτοιμος. Έτσι. Έγινε, Στελάρα μου. Ακούς, Κωστή, περίμενε. Ναι. Άλλωστε, χθες ζήτησε ανέκδοτο, πώς θα γίνει. Ρίχτο. Πάνε σε ένα μπαράκι ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας. Ρωτάνε ποιος είναι το αφεντικό την καρσόνα, λέει αυτός, λέει, έρχεται και του λέει, έχει κομμενάκι να χαμπεί, τι θέλεις, σου έχω διαλέξει, λέει. Σου φέρνει δυο πιτσιρίκες και μια 45, αλλά καλή 45, αλλά πώς είπες Μαχατσούκα, αλλά εντάξει, όχι Μαχατσούκα, αλλά καλή ρε παιδί. Ναι. Ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας κατευθείαν διαλέγουν τις πιτσιρίκες, λέει, εγώ αυτή, εσύ, αυτή, 45, αλλά τώρα χολωμένη για την απόρριψη, άρε μαϊμούνια, λέει, δεν ξέρετε το χάνετε, λέει, γριά, εγώ τι έχω ζουμί. Φιάλε, αδέρφαμε να χαμπεί, πηγώ και να τρώμε σούπα, λέει. Έφυγες, χιλιά! Σε κράζουν πολλές 45, γριά 45, ρε. Γριά 45. 45 σήμερα είναι. Φυσάει 45. Διάλειμμα, Ψαραγορά Αιγαίων. Εκεί το πιο φρέσκο ψάρι. Και διοικητήριο και ωραιόκαστρο. Σας τα καθαρίζει κιόλας. Τι άλλο, σαν τη μανούλα. Σας το ψήνει κιόλας. Το πρωί το ψάρι κάνει βόλτες με τους γοργόνες και παίζει κουνκάν με τον Ποσειδώνα. Το μεσημέρι στο πιάτο σας.
Φυσικά ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, νούμερο 1 προορισμός. Σας προκαλούμε να κάνετε τη βόλτα σας από εκεί αφού περάσετε από όλους. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Stock out. Εκπληκτικές τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα. Νούμερο 1 προορισμός τόσα χρόνια. Μισό αιώνα και. Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Και φυσικά ζαχαροπλαστή Άρες Νικολαίδης. Εκεί στην Καραολή και Δημητρίου 237 και 163 και ψωμάρες υπέροχες και για διαβητικούς και μαύρο ψωμί και τα πάντα όλα σε γλυκό, σε τούρτα, σε τσουρέκια, σε εκπληκτικά κεράσματα. Κάντε τη βόλτα σας και θα με θυμηθείτε στον Νικολαίδη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Σήμερα κερνάω εγώ τριήμερο στο Λίδο. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε μπουμπουκοβλάσταρα, ζουμουσού λέμε. Θετική αύρα, θετική διάθεση. Μην μπούμε σε άλλα στενάχωρα πράγματα. Την Κυριακή έχει μεγαλειώδες συλλαλητήριο στην Αθήνα για το ξεπούλημα του ονόματος. Βρυσίδια στη Βουλή, μπινελίκια. Τι να πούμε τώρα, δεν πείθουν κανέναν. Δεν πείθουν κανέναν. Θέλω να πω στην ομάδα. Εμείς δεν είμαστε ούτε πολιτική σελίδα, ούτε εκπροσωπούμε κάποιο φορέα, ούτε εκπροσωπούμε κάποια ιδεολογία ή κάποιο κόμμα εκεί. Το ζούμου σου. Δεν έχουμε ούτε κόμμα, ούτε παρτίδες με κόμματα. Το ότι αγαπάμε την πατρίδα μας, το ότι θεωρούμε ότι γίνεται ξεπούλημα, όχι μόνο από τούτους εδώ, γιατί αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει πολύ καιρό, από αυτοί, απλά αυτοί εδώ τώρα βάζουν την ταφόπλα και πανηγυρίζουν κιόλας. Λοιπόν, το ότι έχουμε ευαισθησία στα θέματα που αφορούν την πατρίδα μας, τη σημαία, δεν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα μας κάνει χρυσαυγίτες ή ακροδεξιούς ή ξέρω εγώ Ανέλ ή Γαρατζαφέρη ή Ελληνική Λύση ή ξέρω εγώ νεοφασίστες ή οτιδήποτε. Άρα όταν γίνονται αναρτήσεις για την Ελλάδα απλά και από κάτω αρχίζει ο ρημαγδός μπινελίκια κατάρες μεταξύ σας, σβήνεται η ανάρτηση. Ακόμα και αν μπορεί με την ανάρτηση να συμφωνούμε. Δεν μπορούμε να καθόμαστε όλη μέρα πίκο και εγώ και τέσσερις διαχειριστές να σβήνουμε, το έχουμε εξηγήσει, μην παρεξηγήσετε γι' αυτό. Επίσης, όσοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτή την μερίδα ανθρώπων που βρίσκεται μέσω ζουμουσού για να περάσουν τη δική τους ιδεολογία, να εξυπηρετήσουν σκοπούς, χραπ επίσης. Εντάξει, για να είμαστε ωραίοι και εξηγημένοι. Πάμε, θα πω μετά χορηγούς γιατί περιμένατε ήδη. Θυμίζω απλά ότι έχουμε τριήμερο στο Λίθος Spa Hotel, δύο διανυκτερές με πρωινό, στο Καϊμάκ Τσαλάν. Και ακούστε λίγο αυτό, θέλω να το ακούμε συνέχεια. Είναι πριν το φάουλ του Αντρέ. Είναι κοντά το τείχος, δες το τείχος. Αυτός την περνάει, δεν έχει κόλλημα. Την περνάει! Βέβαια, αυτός την περνάει σου λέει ο Λιμιός με τον Καρέλη. Ρε το όχι, την περνάει. Αυτοί τον έχουν δει 100 φορές. Το είπε και ο Πασχαλάκης. Έχει ποδάρες. Δεν ξέρω αν έρθει ο Γιαννούλης. Αυτό σημάνει τη μετατόπισή του ή μάλλον την απελευθέρωσή του, να το πω έτσι. Για να παίξει μπροστά. Ή αριστερά ή δεξιά. Ο Βιερίνια είναι δεξιοπόδαρος. Άσχετα που γίνεται το αριστερό. Μπορεί και να σεντράρει και να πασάρει και να σουτάρει. Το καλό πόδι φαίνεται σε αυτό με το οποίο εκτελούμε. Πάμε να. Επίσης, για Παναχαϊκή, έχω ακόμα περιθώριο λίγα. Πάω Παναχαϊκή για το κύπελο. Μου γράφετε εισιτήριο για το ποδόσφαιρο. Πάω Παναχαϊκή για να σας δώσω εισιτήριο χωρίς κλήρωση. Πάμε, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Και sorry που περίμενες. Δεν πειράζει που περίμενα. Άκουσα πολλές διαφημίσεις. Καλά είναι. Τέλεια, γορή λοιπόν, μου, τέλεια. Τις κόψαμε. Πάντως έχουμε πετσοκόψει αρκετά, όπως βλέπετε. Πιστεύω ότι εκ του πονηρού δεν ανάφερε σε ποιο θεσμό θα βάλει τα κοροτζούμπα. Τώρα... δεν κατάλαβα. Δίκιο έχεις. Έχω δίκιο. Βάλει μέσα... Δηλαδή, αν βάλω και το κύπελο, εύκολο το πιάνω το 9, έτσι. Α, μπράβο. Γι' αυτό έπρεπε να την ξεκαθαρίσεις. Λοιπόν, επειδή με προκαλείς! Επειδή με προκαλείς! Όχι, δεν θέλω. Κι εγώ δεν θέλω. 9... Μόνο στο πρωτάθλημα. Α, μπράβο. Εντάξει. Είμαι ξεκάθαρος. Είμαι καθαρός. Κρυστάλλινος. Η αλήθεια είναι ότι το ψιλοσκέφτηκα πριν. Λέω στο κυπελάκι, σίγουρα έχει 2-3 γκολάκια άνετα. Και έκανα 5-6 στο... Αλλά εγώ όμως λέω ότι 9, αν δεν βάλει 9 γκολ στα επόμενα 15 παιχνίδια μόνο του πρωταθλήματος, εγώ λέω,
Θα πέσω μποφίλιου μια εβδομάδα. Θα έχω μποφίλια 2019. Θα την καλέσω και στο στούντιο να κάνουμε δίδυμο μαζί να τραγουδάμε. Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου. Ωραία. Πάμε τώρα στη διατησία. Μου το χάλασες πάντως, να ξέρεις. Ορίστε. Μου το χάλασες πάντως. Γιατί. Γιατί με το κυπελάκι μέσα έκλεβα παγκάρι σε απόμακρο ξοκλήσει στο λόφο. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Ας το κάνουμε λίγο δύσκολο να έχεις ασπένζα. Ναι ρε, 9 στο πρωτάθλημα! 9 στο πρωτάθλημα εγώ σου λέω! Λοιπόν, πάμε. Στη διατησία. Θέλω αυτή τη στιγμή να ζητήσει ο ΠΑΟΚ να παίξουν οι διαιτητές που θα παίξουν στα Γιάννα τον Ολυμπιακό να μας παίξουν εμάς στην Τούμπα. Ναι. Όπως έκανε αυτός να παίξουμε εμείς τη μία αγωνιστική με τον Αστέρα ενώ έπρεπε να παίξουμε τα Γιάννα, θέλω να γίνει αυτή η αλλαγή. Ναι. Ξέρεις ποιος παίζει στα Γιάννα? Ούτε καν είδα. Δεν είδα. Ο Παπαδόπουλος Μακεδονία. Α! Παπαδόπουλος. Ναι, ναι. Αυτό κάτι μου λέει το ονοματάκι. Ναι, κάτι σου λέει το ονοματάκι. Κάτι τις μου λέει. Κάτι τις. Ναι. Και εμάς μας φέρνουν το Σιδηρόπουλο. Σιδηρόπουλο. Το πενταρίσιο πάντα. Περιμένω έτσι, να... λέω τώρα. Κρίνεται, κρίνεται κάθε εβδομάδα. Ο κάθε διαιτητής. Έτσι. Ναι. Κάθε εβδομάδα. Αυτό ναι. λέω. Κάθε εβδομάδα. Ναι. Έτσι. Η διαιτησία στην Τρίπολη... Στο πρώτο ειδικά ημίχρονο, εκεί που δεν της επέτρεψα, εκεί που της επέτρεψα μάλλον να με βλάψει, ήταν για μια ακόμα φορά τραγική και θέλησε να μου βάλει τρικλοποδιά. Και οι πλαϊνοί με τα κοντάρια και οι πλαϊνές και ο διαιτητής. Τελείως. Και δεν τους βγήκε. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι το παραβλέπουμε και αυτό, για το δανεικό το που φωνάζανε όλοι οι δημοσιογράφοι, οι παραγωγοί που δίνουμε εμείς και δεν παίζουν οι δανεικοί και παίζουν οι δανεικοί. Αυτός ο δανεικός θα παίξει τώρα τη... Για το Μάνο λες? Για τον κύριο Μάνο, ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μα παίξει δεν παίξει. Όταν του έχεις δώσει ένα τόσο καλό παίκτη τρεις μέρες πριν... Εγώ δεν λέω ότι θα κάτσει να χάσει το Γιάννενο. Όχι. Όχι. Αν το κάναμε εμείς, ξέρεις τι θα γινόταν, Παναγιώτη μου. Θα βαρούσαν τα τέλεια νυχθημερών. Που εμείς τι λέμε? Έχεις τον παίκτη δανεικό, στο μεταξύ μου δεν θα παίξει. Γιατί? Γιατί μπορεί να κάνει ένα λάθος γύρισμα, να σκοντάψει, να βάλει αυτόν τον γκολ ή, θα, ή ναι. να είναι επηρεασμένος και να μην θέλει να παίξει. Όχι. Καθόλου. Κατηγόρησέ με που δεν το βάζει. Λοιπόν, παρά έτσι. Λοιπόν, δες μπανανά με πανιόνιο. Πανιόνιος Ολυμπιακός, ο μπανανά. Πάμε στα γήινα τώρα. Ναι. Στο τι παίκτες ζητάμε. Όπως τα ζητάμε, όπως τα ζητούσαμε, έτσι έρχονται. Δύο χαφ, το σεντερφόρ, θα γυρίσει ο τρελός. Αν πάρουμε σωστά. Και τον Γιαννούλη. Όχι αν. Ο Γιαννούλης είναι μέσα στο επόμενο 24ωρο. Για μένα από όλους αυτούς που συζητάμε. Λοιπόν, απελευθερώνεις. Αυτό. Απελευθερώνεις δυο παίκτες από εκεί να ξέρεις. Ο Τόσκα πάει στόπερ. Ένας που θα μπορέσει να παίξει στόπερ. Που δεν είναι αριστερό μπακ. Όπου θέλει. Όπου αυτό. Θέλει φίλε. Τι θέλει. Αυτό. Θέλει. Και θέλει εξάρι ο Βιερίνια. Τι θες. Θες 8. Θες 10. Τι θέλεις φίλε. Αυτή η πεκτάρα φίλε. Αυτή η πεκτάρα. Το βλέμμα του. Το βλέμμα. Αυτό. Γίνονται όλοι οι άλλοι καλύτεροι. Μου είχε πει κάποτε ένας φίλος, τα είχε φτιάξει με ένα εξαιρετικό κορίτσι, προέβλεψα ότι θα την παντρευτεί, την παντρεύτηκε τελικά, και μου είχε πει μια φοβερή κουβέντα. Ρε εσύ, όταν είναι αυτή στην παρέα, γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Του λέω, είσαι καψούρης βαθιάς και βαριάς μορφής, που λες τέτοιες μαλαμπίμπιπ κολομεγλυφάτες, αυτές είναι για ερωτικό ραδιόφωνο, αλλά αντιλαμβάνομαι όμως αυτό που λες. Όταν είναι αυτή, θέλω να είμαι καλύτερος άνθρωπος. Καταρχήν δεν βρίζω, λέει. Δηλαδή, όταν είναι αυτός μέσα στο γήπεδο, γίνονται όλοι οι καλύτεροι παίκτες. Εκεί θέλω να καταλήξω. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ζουμουσού. Ζουμουσού, αδερφέ μου! Φιλιά! 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 Λοιπόν, Άρη που το γράφεις με γιώτα, κατανοητός ο λόγος. Τι είναι το ζουμουσού? Έχω μπει καινούργια. Το ζουμουσού είναι τα αρχικά για το ζούμε μεγάλες στιγμές. Όχι στην απεσιοδοξία, όχι στη μύρλα, όχι στη μεψημυρία, όχι στη παγωμάρα, όχι στο μαύρο. Αισιοδοξία, τρέλα, όρεξη για ζωή, παρά τα προβλήματα. Αγάπη που ξεκινάει από τον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών και πηγαίνει και αλλού. Όρεξη να δώσει στον συνάνθρωπο, τρέλα, μούρλα, παιδικότητα, όλα αυτά τα λέω έτσι εντάχει. Τι είναι το ζουμουσού? Μπες στην παρέα μας να δεις και στο ραδιόφωνο και στην ομάδα εκεί που είναι 12.116 μέλη.
Μπες στην παρέα μας να δεις τι είναι το Zoom σου. Επειδή δεν το λέμε κάθε φορά ολόκληρο, έτσι, τα αρχικά είναι αυτά. Πρώτα τα τέσσερα γράμματα, πρώτα τα τέσσερα και μετά από κάτω είναι τα τρία για μας, για την παρέα αυτή. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο! Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν το είχες ακούσει, ένα διάλογο που είχε ο Ντέμης στην εκπομπή του. Για τα εκατοστά? Όχι. Α. Για το ότι αυτό το γκολ του Βιερίνια μπαίνει ένα στα δέκα και προσπαθούσε να, με τον Κατσουράνη να το επιβεβαιώσει και λέει ναι, ναι, λέει ένα στα δέκα μπαίνουν. Δηλαδή ουσιαστικά ήμασταν πολύ τυχεροί. Α, γι' αυτό, όχι ότι είναι τεράστια η κλάση του Βιερίνια που το έχει ξανακάνει. Βέβαια, μπαίνει ένα στα δέκα. Έτσι, μάλιστα. Είναι πολύ ωραίος ο τρόπος που προσπαθούν να κάνουν. Γέλα. Συγγνώμη για την προστακτική, προτρεπτική προστακτική, γέλα απλά. Α, έτσι, είναι είναι μια κοινωνική προσφορά του Κωστίτσα Τσαρού μέσα στην εκπομπή Αθλητήριο Ζουμουσού. Μην οργίζεστε, μην χάνετε την ψυχραιμία σας, απολαύστε το, γελάστε μαζί τους. Για μα ποιο λόγο. Τώρα... Γλέντα το αγόρι μου, να σου το πω έτσι πολύ λαϊκά. Γλέντα το όλο αυτό που γίνεται. Του, δεν είναι. Το ότι αλλάζουν την ημερομηνία και με βάζουν απ' έξω με την Τρίπολη μια μέρα έρχεται μπροστά η αγωνιστική. Το ότι δίνουν δανεικό τώρα αυτόν. Το ότι στέλνουν τους διαιτητές και τους επόπτες να μου ακυρώσουν γκολ. Γλεντίστε το αυτό. Το ότι με κατηγορούν δεν παίζω μπάλα γιατί είμαι τυχερός. Γλεντίστε το. Φαγωθήκαν με τον Μπρίγιοβιτς. Πήγαμε κάτω στο δεύτερο ημίχρονο, χάθηκε το τόπι. Προχωράμε εμείς. Δεν πέφτει με τίποτα, αγόρι μου. Αυτό. Έτσι είναι και μόνο με αυτόν τον τρόπο. Αλλάζει και το κλίμα. Και πραγματικά και χθες αυτός που περιέγραφε τον μπάσκετ ήταν τόσο τραγικά μίζερος. Γιατί δηλαδή ουσιαστικά προκαλούσε με οποιοδήποτε τρόπο αυτό το, την τοπάθεια. Δεν μπορώ να στο πω αλλιώς. Δεν πειράζει. Έβαλε άλλους δύο τρίποντα, πάει για σουτ για τρίτο τρίποντο και λέει και τώρα θα μπει και το τρίτο. Κάτσε ρε φίλε να. Και δεν μπήκε φυσικά. Είναι ο τρόπος, ο τρόπος να μα δεν είδες πως περιέγραφε ο Τσόχος τώρα στην Παναχαϊκή. Σαν να ήταν γέννημα θρέμα, σαν να ήταν μέτοχος στην Παναχαϊκή. Σαν να έχει παίξει με τη φανέλα τις 400 συμμετοχές. Σε κάθε επίθεση. Α, τώρα είπες στην Παναχαϊκή. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, τι κάνεις. Ακριβώς. Τι κάνεις ρε γίγαντα. Και μας γράφει προχθές άρθρο bullying στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκο επειδή μπήκαν και διαμαρτυρήθηκαν. Όταν παίρνα καροτσάκι στον αγώνα Ολυμπιακού Ατρομήτου μέσα στο Περιστέρι. Και του λέγανε μπινελίκια και τα διαβάζαμε και μπήκε τρομοκρατημένο στο δεύτερο μικρό διετής. Βγήκες να πεις τίποτα ρε φίλε Τσόχο. Τώρα γιατί δηλαδή τέτοια πρεμούρα. Μπούρ, γιατί έπρεπε να καθίσουμε εμείς δηλαδή μυρολατρικά να δεχτούμε ρε φιλάρετε. Την αδικία. Εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις κλείνω τον ήχο και ακούω ραδιόφωνο γιατί δεν τους αντέχω αυτούς. Ακριβώς. Αλλά το βασικό είναι, θα πάω πλέον σε άλλο θέμα, είναι αυτό που έθιξες. Πραγματικά, άμα το δεις, γιατί πάνε να κάνουν το άσπρο-μαύρο, έχεις ένα κράτος. Και αυτό το κράτος το ονομάζεις Βόρεια Μακεδονία. Ωραία. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, πού βρίσκεται η Νότια Μακεδονία. Η Νότια Μακεδονία, λοιπόν, άμα θα κάνεις την ερώτηση, έναν που δεν ξέρει. Είναι στην Ελλάδα. Φυσικά. Άρα, αφού είναι η Νότια Μακεδονία στην Ελλάδα... Αυτή η Βόρεια που λένε τι είναι... Έλατε. Είναι υπουλωμένη στην Ελλάδα και πρέπει να απελευθερωθεί. Να πάμε να την ελευθερώσουμε λοιπόν. Εντάξει, δηλαδή σε αυτή την ιστορία από μακριά φαίνεται ότι κάποιος είναι Βόρεια Μακεδονία και η Νότια Μακεδονία της λείπει. Και θα μου πούνε εμένα ότι από εδώ και πέρα θα είμαστε φίλοι ειρηνικά. Σε παρακαλώ ρε φίλε. Θέλουν να μπουν, με γεια τους, με χαρά τους να μπουν φίλε στο ΝΑΤΟ. Βέβαια, κάνουμε κανένα πρόβλημα με την χώρα αυτή. Κανένα πρόβλημα να μπουν. Βαρντάρσκα φίλε. Όπως γράφει ο πρώτος τους χάρτης. Πήρανε το δικό μας όνομα, το σφετερίστηκαν, οι δικοί μας εδώ πέρα παίξαν το πουλάκι τους για πολλά χρόνια οι πολιτικοί. Χρόνια, όχι τώρα. Έρχονται οι τωρινοί, χασκογελώντας και ανταλλάσσοντας γραβάτες, να πουλήσουν το όνομα και εμείς πρέπει να κοφεύσουμε και να μουγκαθούμε. Συγγνώμη ρε παιδιά, δηλαδή δεν θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν θα το κάνουμε, τέλος. Δίνουμε στα παιδιά μας ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Χειρότερο από ό,τι ήταν και επικίνδυνο. Αυτό κάνουμε. Δεν θα το κάνουμε. Είμαστε εμείς που μπορούμε να κρατήσουμε κάτι, όλο το πρόβλημα το κάνουμε τεράστιο βουνό, το οποίο θα πρέπει μετά τα παιδιά να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Έγινε φιλάρετε. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνετε. Έλα, καλώς τον. Έλα, Ευγένη. Πού είσαι. Πώς είσαι. Θυμάσαι τι σου είπα πριν κανένα μήνα που με ρώτησες αν θα μείνω ή όχι. Ήρθε πρόταση από τη Βίντι,
Άσε φίδια, φίδια, βίντεο κλαμπ να ανοίξουμε τώρα. Ναι, ναι, αλλά δεν σε δώσαμε όμως. Ναι, μα είδες, είπαμε, ό,τι θέλει ο πρόεδρος. Το γονατάκι σου είναι καλά, πουλάκι μου. Ναι, καλά, λίγο πρισμένο, θα περάσει. Is your knee okay, my little bird? Πώς χάνει, φίλε, στα αγγλικά. Πώς χάνει στα αγγλικά, έτσι. My little bird. Ποιος είμαι, ο Βράνιες σήμερα. Καρλέουσα, με το χ. Δεν διαβάζετε σωστά τη βαθμολογία. Ναι, 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 πες μας την. Ξέρετε ποιος είναι πρώτος στο πρωτάθλημα. Αυτός 1-0! Σε ευχαριστώ για την πάσα. Θα την ανταποδώσω. Ευγένη, ξέρεις ποιος είναι ο πιο πολύτιμος στον κέντρο? Αυτός 2-0. Τι ωραία. Άμα παίζει το 1-2 με τον ακροατή, φίλα, με κλειστά μάτια με τους παλιούς. Λοιπόν, γιατί. Ποιος είναι πρώτος στο πρωτάθλημα, ξέρετε? Αυτός 3-0! Γαμπίπι, από το πρώτο ημίχρονο το έχω καθαρίσει. Θα βάλω τα δεύτερα να κάνω fair play. Μην μπερδεύεσαι, αυτό είναι αλλού. Αυτό είναι αλλού, μην μπερδεύεσαι. Πρόσεξε πώς θα το πεις. Θέλεις να μου πεις το όνομα της ομάδας η οποία είναι πρώτη βαθμολογία? Έτσι έχω εκπαιδευτεί εγώ. Θέλεις να μου πεις το όνομα της ομάδας που είναι πρώτη βαθμολογία? Πα Θεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Κάνεις λάθος, φίλε. Πες μου. Η ΑΕΚ είναι πρώτη βαθμολογία των Δοκαριών. Στα Δοκάρι, βεβαίως! Βεβαίως, βεβαίως. Προχθές άκουγα που λες για τα παιχνίδια της Δευτέρας. Ναι. Και λέει 0-4, λέει 3 Δοκάρια η ΑΕΚ και 16 πρωτάθλημα. Πρώτη στα Δοκάρια. Θέλετε να ρίχνουμε πινελίκια κάθε φορά και να λέμε ότι είμαστε πρώτοι στα πινελίκια? Ή να κάνουμε κάτρε πρώτη στα βρώμικα λουκάνικα που θα τρώμε έξω από το γήπεδο? Κάτι να βρούμε κι εμείς το ίδιο αστείο. Το ίδιο. Εμείς είμαστε πρώτοι στον αριθμό από τις καντίνες που υπάρχουν έξω από το γήπεδο. Α, καλά, φίλε. Να υπάρχει τόση καντίνα ούτε στο Καραϊσκάκι ούτε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θέλω, προσδοκώ και κρούω τον κόδωνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην προβλεφθεί τμήμα βρώμικων καντίνων στο νέο γήπεδο. Θα πρέπει να υπάρξει ειδική οδός. Δηλαδή, ναι, θα κάνουμε ένα στολίδι, ναι, αλλά αυτό είναι folklore. Είναι παράδοση. Είναι παράδοση, φίλε. Δεν ξέρω, μπορεί να γίνουν, να τους κάνουν άλλα, ας πούμε, άλλη υποδομή. Να υπάρχουν, ναι, στη σειρά όπως στο εξωτερικό, να είναι αριθμημένα. Ναι, ναι. Αλλά το βρώμικο είναι αυτό που μας μεγάλωσε. Θα δακρύσω. ΠΑΟΚ, καντίνα, μαλαματίνα. Φίλε. Έτσι, ρε φίλε. ΠΑΟΚ, καντίνα, παντρεύουμε την Τίνα που έλεγε και ο άλλος την άλλη φορά. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Βεβαίως. Γιατί ασχολούμαστε με τους διαιτητές? Εμείς? Γιατί, πού, αδερφέ? Πότε? Να πω, άκουσα τον φίλο μου τον Παναγιώτη που έλεγε ο Σιδηρόπουλος. Ό,τι και να κάνουν, η διαφορά δεν πρόκειται να πέσει κάτω από τους 6 βαθμούς. Δεν πέφτει. Δεν όχι πέφτει. Διαφορά μόνο. Ό,τι φαντάζεσαι. Ό,τι φαντάζεσαι, ακριβώς. Φιλιά! Γεια σου, Ευγένη! Γεια σου, Σάχοφ! Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ξαναλέω για να δω λίγο με τα εισιτήρια. Περίμενε. Στοπ τα εισιτήρια. Στοπ, 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 στοπ. Κωστή, καλημέρα. Παίρνα τους καινούριους από μπαλαφόμετρο. Ναι, δεν, ναι, κάτσε να τους δούμε πρώτα, ρε παιδιά. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα, ναι. Θαύμα το μπαλαφόμετρο. Όχι μόνο περπάτησε στα χιόνια ο Snowman Καντουρί. Όχι μόνο τρίπλα ρε αριστερά, έφυγε μπάλα δεξιά. Ήρθε και πρόταση, φεύγει μεταγραφή. Είναι θαυματουργό το μπαλαφόμετρο. Τώρα στην, δύο στην τιμή του ενός. Τηλεφωνήστε. Έχεις δει που τώρα έχει κάτι μαγικά μαξιλάρια, να πούμε, κάτι σόφι, κάτι μυγοπαγίδες, κάτι ξέρω εγώ τέτοια που τα βάζει δύο φορές το σποτ. Καλημέρα! Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Έλα, κονσόρτσιουμ, τι έγινε? Έλα ρε κονσόρτσιουμ! Έλα ρε κονσόρτσιουμ! Σε παρακολουθώ από μακριά και σε καμαρώνω. Σε νιώθω. Ευχαριστώ για το καμαρώνω. Λοιπόν. Με κλείνεις δηλαδή μες στην κάμαρα και με κυνηγάς. Ναι. Πολύ λοιπόν. Ωραία. Δεν ξέρω αν πρόσεξες σχετικά με αυτόν τον Καραγκιόζη, πώς τον έκανε, Τσόχο, πώς τον Μόχο, πώς τον έκανε. Ας αποφύγουμε ναι, χαρακτηρισμούς. Μπορούμε να πούμε πολύ πιο σκληρά πράγματα χωρίς τον χαρακτηρισμό. Έτσι. Ναι, ο Καραγκιόζης είναι μια λαϊκή φιγούρα με πολύ ήθος, δεμένη με την παράδοσή μας, που ποτέ δεν προσέβαλε την νοημοσύνη μας. Λοιπόν, να το πω αλλιώς, αυτός ο οποίος δεν είχε, όπως λέει, ο ανεκδίγητος, άντε πες. Τον ενδεδειγμένο τρόπο για να κάνει την μετάδοση. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το πήρες είδηση, ναι. Τον πήρανε είδηση τα παόκια που ήταν εκεί. Ναι. Μέσα στο γήπεδο. Α, στην περιγραφή, στην Πάτρα. Την περιγραφή. Α, όχι, δεν πήρα. Ακούστηκε σύνθημα. Ακούστηκε σύνθημα, speaker, μαμία τη μάνα σου. Είναι πολύ απλό.
Καταλάβες. Είμαι κατά, δηλαδή... κατά της του συνθήματος που περιέχει μάνα, θέλω να σου πω. Ναι, έτσι. Εντάξει, αλλά και εγώ δεν θα το έλεγα ποτέ. Δεν έχω, ποτέ δεν έχω βρήσει τη μάνα κανενός, να σου το πω έτσι. Ούτε αυτόν τον μάνα που παίζει στην Τρίπολη, παίζει ένας μάνα που πήραν τον. Ναι. Ούτε αυτόν. Και ρε και τα λοιπά τα συνθήματα. Απλώς θέλω να όχι, πω... μάνα και θεία. Όλα τα άλλα έχω ρεπερτόριο και εγώ να ξέρεις. Έχω πολύ δυνατό ρεπερτόριο. Θέλω να πω, να, να επισημάνω την οξυδέρχεια των φιλάθλων, γιατί το πιάσανε, πιάσανε αμέσως, ας πούμε. Καταρχήν τους το σφυρίξανε ότι ξέρετε κάτι, ο άλλος κάνει όργια στην περιγραφή. Α, μπράβο. Λοιπόν, α, μπράβο. Ήταν προκλητική η περιγραφή, δεν παίζει η ελληνική ομάδα με μία από την Ισλανδία, με μία από την Τουρκία, με μία από το Αζερβαϊτζάν, παίζει η ελληνική ομάδα με ελληνική ομάδα. Τι να πούμε, τίποτα να πούμε. Αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι μεγαλώσαν αυτοί, να έχουν τον ΠΑΟ ξεθέσει κομπάρσου. Να μιλάνε γι' αυτό και να μην ασχολείται κανένας, να τρώμε την καρπαζιά γιατί είμαστε αναδύναμοι διοικητικά, σαν λαό, σαν ιστορία ποτέ. Είμαστε πάντα περήφανοι. Τέλειωσε αυτό! Και πρέπει να προσαρμοστούν και αυτοί. Είναι σε μια αγωνία. Είναι σε σύγχυση. Βλέπεις ότι δεν έχουν συνηθίσει αυτό το πράγμα. Δεν τον έχουν συνηθίσει τον ΠΑΟΚ εκεί. Και να σου πω και κάτι ακόμα πιο δύσκολο. Ακόμα και εμείς πρέπει να συνηθίσουμε τον ΠΑΟΚ εκεί ψηλά. Συμφωνώ απολύτως. Τρελαινόμαστε από τη χαρά μας που είμαστε εκεί, απολύτως. Που πήραμε τον double, που θα πάρουμε πρωτάθλημα, κύπελο. Είναι και για μας κάτι που πρέπει να συνηθίσουμε. Τι, όχι τη χαρά που νιώθουμε, το ότι οι υπόλοιποι ασχολούνται τόσο πολύ μαζί μας, το ότι βγάζουν λύσα κακιά, ότι βγάζουν χολή για τον ΠΑΟΚ, πρέπει να μάθουμε σε αυτό. Γιατί τόσα χρόνια είχαμε το χτύπημα στην πλάτη, α, πολύ συμπαθείς. Εγώ επειδή ο πατέρας μου είναι από την Αργολίδα, τον Άφλιο, και ήμουν συνέχεια είχε κάτω. Μιγάς, δηλαδή. Φίλε, ναι, το ένιωθα αυτό το πράγμα συνέχεια όταν κατέβαινα κάτω στο χωριό. Άρε ΠΑΟΚΑΡΑ, ναι, κρίμα ρε παιδί μου. Κρίμα, τι κρίμα, να βρεθεί ένας άνθρωπος. Βρέθηκε ο άνθρωπος, ρε, κουτεντέδες, βρέθηκε και σας γλεντάει τώρα, καταλαβες. Έλα μου που τώρα δεν αρέσει όμως. Έχει φτάσει και ο Μπαρμπασάβας να έφτασε στο σημείο να λέει ότι θα γίνει Μπαρτσελόνα. Κλαίει. Την τρέλα. Σου δίνω αποκλειστική είδηση. Αναγκάζομαι. Είχα δώσει... Ποιος κλαίει πάλι. Είχα δώσει λόγο να μην το πω. Έτσι. Κλαίει, φίλε, πάλι. Με γοερό κλάμα σε μία γωνία ο Λιονέλ Μέση. Μου στείλε μήνυμα αυτό το βράδυ. Κωστή σοβαρά, μου. Ναι. Κωστή μου. Χρόνια πολλά στους Αντώνιδες, λέει, γιατί έχουμε κάτι φίλους Αντώνιδες που γιορτάζουν σήμερα στην Αντωνία. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους Αντώνιδες. Κλαίω γιατί, λέει, έρχεται και με προσπερνάει ο Μπαρμπασάβας με τον Ολυμπιακό. Του λέω, κάνε υπομονή, κάνε κουράγιο, αδερφέ. Μην χάνει τον προσανατολισμό σου και τέτοια. Τι να κάνω, το φίλο πρέπει να το στηρίξω, φίλε. Το φίλο πρέπει να το στηρίξω, αλίμονο. Αλίμονο. Έγινε ρε Κωστή. Γεια σου, ρε κονσόρτσιουμ. Αυτό είναι παιδιά Κροατή από την εποχή που ήρθε το κονσόρτσιουμ. Να πάρει τον ΠΑΟΚ που υπήρχε πρωτοσέλιδο ότι έρχεται κονσόρτσιουμ από Ιταλία νομίζω. Χρηματιστών και επενδυτών κονσόρτσιουμ. Την ακούσαμε πρώτη φορά τη λέξη στα ποδοσφαιρικά. Την ήξεραν οι χρηματιστές ή την ήξεραν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται τα οικονομικά, με το χρηματιστήριο. Έρχεται κονσόρτσιουμ. Καταρχήν το κονσόρτσιουμ. Μοιάζει κάτι τόσο λατινικό, κάτι μεγαλειώδες, κάτι πομπόδες. Είναι το Κολοσσέουμ, είναι και το Κονσόρτσιουμ. Τι γίνεται ρε παιδί μου, έρχονται οι γίγαντοι. Οι γίγαντοι να πάρουν την ομάδα. Κονσόρτσιουμ, λεφτά, κύρος, εμβέλεια, γκλάμουρ, πρεστής. Όλα αυτά δεν είναι σε μία λέξη το Κονσόρτσιουμ. Τελικά, Κονσόρτσιουμ, έτσι. Θα πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζουμε Δημητριάδης. Construction, να ωραία λέξη. Δημητριάδης Group, ανακαίνιση, αναδόμηση, μετατροπή του χώρου σας σε Airbnb, 323-003. Θέλετε μάστορα για το σπίτι, οτιδήποτε τεχνικό πρόβλημα, αυτό θα τον αναλάβει. Μετατροπή, μετατρέψτε το παιδικό σας δωμάτιο ή το σαλόνι σας ή το χώρο εργασίας σας, κάντε τον κούκλα. Αυτός είναι ο ειδικός. Ο ειδικός, Κωνσταντίνου Καραμαλή 121, με τεράστιες συνεργασίες, με μεγάλα ξενοδοχεία, με μεγάλα εμπορικά καταστήματα και στην Αθήνα και εδώ. Δημητριάδης Construction. Αυτός γνωρίζει. Φυσικά Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο. Εκεί θα βρείτε τις ωραιότερες γεύσεις, τα πιο νόστιμα κρεατικά, σε ένα πλήρως αναγεννισμένο χώρο 705-750. Υπέροχα πράγματα θα βρείτε εκεί. Και εννοείται Τσαντεκίδης Cars. Ανεβαίνοντας στον δρόμο Γεωργόκαστρο απέναντι από τον Τζάμπο. Νούμερο 1 και κορυφαίος προορισμός για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο. Σαν καινούριο. Με εγγύηση, με. Πάρτε το, πηγαίνετε όπου θέλετε, σε όποιο μάστορα θέλετε, να δείτε ότι έχουμε δίκιο σε αυτό που σας λέμε. Και φυσικά
Νούμερο 1 προορισμός, Play Cafe, Sport Cafe, ματσάρες, 9 οθόνες, προτζέκτορα και PlayStation και τραπέζια για μπιρίμπα και ποτάρες και το πρωί καφεδάρες και εκεί στην Μπότσαρη 132, 950, 950 τηλέφωνο, περνάτε υπέροχα και πεντανόστιμα πιάτα από την Μέρη και τη Μελίνα. Εκεί, υπέροχα θα περάσετε. Μου έχει στείλει πινακίδα ο Λάζαρος Παπαδόπουλος. Καλημέρα Κωστή. Αμ, ζου μου ζου, γιατί δεν μπορώ να βρω το γνήσιο. Ξέρεις, πινακίδα έχει βγάλει μπροστινό αυτοκίνητο που είναι ζου μου ζου. Ζου μου σου δεν μπορεί, γιατί το σίγμα είναι ελληνικό και οι πινακίδες εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι μόνο με λατινικούς χαρακτήρες για να μπορούν να διαβάζουν και τα ντουγάνια στο εξωτερικό. Γιατί το σίγμα είναι ελληνικό. Έτσι, σίγμα τελικό δεν υπάρχει, οπότε είναι ζου μου ζου. Ζούμε μεγάλες ζαλάδες με την ομάδα που μας ζαλίζει. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τριήμερο κληρώνουμε στο Λίθος Spa Hotel. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Κληρώνουμε σε 20 λεπτά από τώρα και σταματήστε να στέλνετε για τα εισιτήρια, γιατί συμπληρώσαμε τον αριθμό. Χαμός γίνεται. Θα τους βάλω στον παλαφό με τρόλους. Θαύματα κάνει, θαύματα. Με το αχπαστό ανασταίνεται και ο πεθαμένος. Με το αχπαστό χορεύει και βαλσαμωμένο πουλί στον τοίχο. Χορεύουν και τα κέρατα του Ταύρου πάνω από τον τζάκι. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσα και ακτές. Όχι βαλσαμωμένα ζώα. Κρίμα είναι. Σένα δεν σ' άρεσε να σε βαλσαμώσει, ας πούμε, μια τεράστια πέρδικα για να σε βάλει πάνω από τον τζάκι. Ε, ρωτάς, επειδή εσύ είσαι σε θέση ισχύος και μπορείς να βαλσαμώνεις το ζωάκι, το ρωτάς το κουνάβι, ρε κουνάβι, αν θέλει να βαλσαμωθεί, λέω τώρα. Όχι στους βαλσαμωμένους θερματοφύλακες, τελειώσαμε από αυτά. Πασχαλάκι έχω. Ενοχλούνται κάποιοι που λέω συνέχεια για το πασχαλάκι. Ούτε φίλος μου είναι, ούτε ξέρω τίποτα. Είχα περιγράψει μικρό περιστατικό, το λέω ξανά γιατί είναι ενδεικτικό. Πριν πάω στις γραμμές 23-10-287-888, που πήγα στο συνεργείο σε φίλο στον Εύωσμο και μου λέει: δουλεύει εδώ πιτσιρικάς ξάδερφος του Πασχαλάκη πριν το μάτς με την Ξάνθη πέρσι. Και λέει: πέρασε από εδώ, ρε, εσύ τι θηρίο είναι αυτός. Ο Πασχαλάκης δεν έχει παίξει ακόμα. Είναι να τον βάλει στο κύπελο. Όχι, είναι να τον βάλει στο κύπελο, είναι πριν το μάτς του κυπέλου. Παίζαμε ένα μάτς κύπελο. Νομίζω στο Καφτατζόγλιο. Έτσι. Και μου λέει, ήρθα από εδώ. Και το ρώτησα, υπάρχει περίπτωση να σε βάλει. Άμα με βάλει, δεν θα ξέρω. Το είπα την επόμενη μέρα, το θυμάστε, χωρίς να ξέρω τι θα ακολουθήσει. Ε, ναι, πριν την Ξάνθη το είπα εγώ. Άμα με βάλει, λέει, δεν θα. Μου λέει, μάλλον. Κωστή, ήθελε να φάει, λέει, τις ζάντες, τα σίδερα. Είναι τρελός ρε μάλλον. Μου λέει, είναι τρελός. Είδα το βλέμμα του τρελού. Μπήκε και δεν ξαναβγήκε. Όντως. Δέστον. Το δέστον όχι από το κοίτατον, από το δέσετον. Τον δένεις. Δεν είμαστε εδώ για να λέμε ανανέωσε, άφησε ελεύθερο. Δεν κάνουμε κουμάντο σε κανέναν στα οικονομικά. Αλλά αυτούς που έχουμε πρέπει να τους κρατάμε. Με λογικές. Με λογικές προτάσεις. Τι θα γίνει με το Βαρέλα δεν γνωρίζει κανένας. Απλά από ό,τι λέγεται ζητάει τριπλάσια από αυτά που έπαιρνε. Τριπλάσια. Ένα πουλάκι μου σφύριξε ότι κάποιος τον ξεμιάλισε για να φύγει αλλού. Αν δεν θέλει ο παίχτης να μείνει, ό,τι και να του δώσεις, δεν ξέρω. Οκ, είμαι, θέλουμε να μείνουν και ο Βαρέλα και ο Κρέσπο και ο Μπίσεσβαρ. Και μετά ο Κάνιας με τον Σάκοφ, τους βάζω σε διαφορετική κατηγορία. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Πρώτον απ' όλου τον Μπίσεσβαρ. Δεν θέλω να φύγει αυτός. Δεν θέλω. Τέτοια ποιότητα δεν την έχουμε πουθενά. Με μια πασούλα προδες. Τσικ, του τη δίνει. Και όποτε μπαίνει, είναι φιλότιμος. Πάμε, πάμε να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω για τελευταία φορά να μην σας ζαλίζω το παχύ έντρο και το δεκαδάχτυλο. Ότι κληρώνουμε ένα τριήμερο στο Λίθος Spa. Hotel and Spa στον Άγιο Αθανάσιο, τον παλιό Άγιο Αθανάσιο, σε ένα καταπληκτικό και πανέμορφο ξενοδοχείο, σε ένα υπέροχο μέρος στο Καϊμάκ Τσαλάν. Δύο διανυκτερεύσεις από Κυριακή ως Πέμπτη διαλέγετε τις δύο νύχτες μαζί με το πρωινό. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε, Sports Cafe, Play Cafe, Domino, Μπότσαρη 132, 9 οθόνες, ένας μεγάλος προτζέκτορας, υπέροχες τιμές, καταπληκτικές καφεδάρες, ποτάρες, τα κρασάκια σας, τα πιάτα σας εκεί, 9.50, 9.50 για να κλείσετε τραπέζι. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ρε περίπτωση. Έχω πάει τούμπα. Ναι. Έχω κόψει εισιτήριο. Ναι. Έχω φύγει. Ναι. Κοντεύω να φτάσω. Πεύκα και ακόμα περιμένω. Τι θα γίνει ρε μεγάλε. Είδες πόσο γρήγορα μιλάω. Ναι ρε, που μέσα σε δύο λεπτά. Δεν έλα αγοράκι μου. Έλα. Έλα. Πες. Εγώ φταίω. Φωνή,
Αλλά είμαι κρυωμένος, με έχουν κολλήσει τα μικρά χάλια. Α, φίλε, παίζει γαστρεντερίτιδα 1-0-5. Εγώ είχα νεκταρία ημίχρονο, Θάνος τελικό. Ή μάλλον ανάποδο το είπα. Θάνος ημίχρονο, νεκταρία τελικό. Εσύ, αγόρι μου, κάτι παίρνεις και δεν σε πιάνει. Δεν είναι δυνατόν να έχεις ξεκάνει όλη την οικογένεια και έτσι να είσαι ντούρος. Το ίδιο μου λένε όλοι. Και κάτι δεν μπορεί, λέει. Δεν γίνεται, λέει. Δεν γίνεται. Κάτι παίζεται στο σπίτι. Δεν ξέρω, φίλε. Κάτι σε έχουν δώσει. Δεν ξέρω τι είναι. Τι ισχύει. Τι ισχύει. Πάντως, δεν υπάρχει σημείο στο σπίτι που να μην έχουμε κάνει εμετό. Αυτό είναι υπέροχο. Ο μικρός μια μέρα έρχεται μία η ώρα, σηκώνεται από το κρεβάτι, έρχεται στην πλευρά μου. Ναι. Τα κάνει αυτό. Ναι. Και λέω, ρε μαλάκα, είναι δυνατό. Και κάθεσαι τώρα, ξυπνάς και καθαρίζεις τα πάντα. Βεβαίως. Μια εμετική βραδιά, εμετική. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή. Τι να κάνουμε. Μου θύμισε χάρη κλείρε, φιλαράκι, να σου αφήσω κάτι πίτσες και κάτι πίτσες. Ναι, ναι. Φιλαράκι, πειράζει να αφήσει το πίσω κάθισμα 7 πίρες και 12 πίτσες. Τι να κάνουμε, φίλε. Εγώ πιο πολύ στεναχωριέμαι που ειδικά ο μικρός στεναχωριέται που καταλαβαίνει ότι κάνει κάτι άσχημο και χαλιέται. Και ναι, τσαντίζεται. Άσε. Πρόσεξε, έχω την Ελίζα και λέει δεν πειράζει, το μεταξύ δεν έχει πρόβλημα όταν βλέπει εμετό, παθαίνει 3 φορές ζαλάδα. Εγώ πάλι έχω ανοσία. Αλλά εγώ τσατίζομαι γιατί ξέρω μετά ότι θα τσατιστούν όλοι οι υπόλοιποι γιατί λέω ότι. Εντάξει, τι να κάνεις, στεναχωριούνται κιόλας. Δεν ήθελα να κάνω εμετό, δεν ήθελα. Και φυσικά ξέρω το χειρότερο είναι με το αυτοκίνητο. Εκεί είναι. Όχι, ρε φίλε. Δεν φεύγει μυρωδιά ποτέ. Τι, ας, έχω πάει. Ποτίζει, βιολογικός και κλάιν. Πώς οδηγάς έτσι και κάνει με το, λέει εντάξει θα πάμε λέω επιτάφιο. Θα φτάσουμε για την 25η Μαρτίου θα είμαστε στο μέρος που είναι να πάμε. Χαίρομαι να μιλάμε για μπάλα, φίλε. Χαίρομαι που μιλάμε για κάτι όμορφο και τώρα όλοι ξερνάνε τώρα. Καλή όρεξη, καλή όρεξη. Πήρα για άλλο πράγμα και όπως φυσικά... καλά, φίλε. Πάντα κρατάμε to the point. θέλω να κάνω μια παρατήρηση με πολύ αγάπη. Καταρχήν να πω σε όλο τον κόσμο καλημέρα. Βεβαίως. Σουμουσού και δεκτή και τα λοιπά. Πήγα παιδιά στα εκδοτήρια. Ναι. Στο σταυρό που σας κάνω και νόμιζα ότι ήταν κλειστά. Λέω ήταν ένα παλικάρι εκεί, παλικάρι, πιο μεγάλο από μένα. Για Πανιόνιο. Ναι, και λέω ρε εσύ, λέω πότε θα ανοίξει τα εκδοτήρια, μου λέει αδερφέ ανοιχτά. Ναι. Το λέω είπαμε, δεν βλέπω, αλλά όχι έτσι. Μου λέει πάνε να δεις. Ναι. Πάω, ήταν μια κοπελίτσα, τη λέω καλή χρονιά, μου λέει με το τάμπλ, λέω με γονάτισες, βγάλε τώρα λέει, μια οικογενειακή κερκίδα να πάμε λέω, όλοι μαζί. Ακούς. Ναι, ναι, σ' ακούω. Ψυχή ρε φίλε, ψυχή, ναι. Είναι δυνατόν. Πάντως, γίνεται, ρε, να σου πω κάτι, κοίταξε, δεν διαφωνώ μαζί σου, καταρχήν είναι λίγο νωρίς, πρώτον. Δεύτερον, από ό,τι μαθαίνω, πάνω από 20.000 θα έχει. Δηλαδή, τα διαρκείας, υπάρχει κινητικότητα, απλά πήγες λίγο νωρίς ίσως. Θεωρώ ότι θα έχουμε 25.000 τουλάχιστον με τον Πανιόνιο. Αδερφέ, εγώ πήρα επίτηδες, δεν θα σε έπαιρνα. Καλά έκανες. Μόλις το είδα, λέω βγες και πες και καλά... επίσης να πω ότι στο λίθος. Κινδυνεύεις να κάνεις και τέταρτο άμα πας. Φίλε, μαγεία. Τι δωράκλα δίνω. Ψήνομαι να στείλω ως Βασίλης και να με κληρώσω. Αλήθεια το λέω. Να κάνω πρώτη φορά παγαποδιά. Όταν πήγα την πρώτη φορά στο λίθος, λέω εδώ είσαι, δεν φεύγεις με τίποτα. Λίθις η στεναχώρια έριξα. Φιλιά! Άντε, τα είπαμε πάλι. Γεια σου, Έμετ. Ναι, καλημέρα. Άκου όνομα η Αμερικάνη Έμετ. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Καταπληκτικός ο διάλογος, η εναλλαγή απόψεων, οι διαξυφισμοί, ο ρυθμός της κουβέντας μας με αναγκάζει να πάω στον επόμενο. Καλημέρα! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα. Για πες. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και ένα. Αγόρι μου, τι ωραία που τα λες. Θέλγεις. Θέλγεις, μαγεύεις, εντυπωσιάζεις. Για πες. Δεν με κατάλαβες. Όχι. Προχώρα. Έλα. Συνονόματος, Βασιλάκης. Καλώς το παιδί, καλώς το Λόντον. Μπήκες να μου αφήσεις τηλέφωνο. Έχω μπει στη σελίδα, όχι δεν σου έχω στείλει μήνυμα. Στείλε το τηλέφωνο για να σε πάρουμε στη βόλτα που θα κάνουμε την παγκόσμια που κάνουμε στα μάτς, στα ευρωπαϊκά. Ή στο τέλος όταν θα παίζουμε κανένα ντέρμπι. Ανέβασα ένα post για... Το είδα φίλε. Πάω Καστέρας μέσα στο Γουέμπλεϊ. Έχεις μπροστά σου το τάμπλετ. Και φαίνεται πιο καθαρά η εικόνα του δικού μας μάτς παρά του Γουέμπλεϊ. Έτσι ακριβώς. Μπράβο. Και χθες ανέβασα ένα άλλο. Βαράει ο τύπος με μπαζούκα στην ουσία. Το είδα. Πεθερά επέζει. Ποιο μπαζούκας, φίλε. Μπαζούκας, πεθερά, σημειώσατε 2. Έτσι. Και over από ημίχρονο.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να σε καλά. Πήρα απλά να πω καλημέρα. Σε πολύ ωραίος φίλε. Όλη την Ελλάδα. We live great moments. Βουλουγκουμού. Τα ωραία έρχονται. Τα ωραία, τα πιο ωραία. Έτσι, έτσι, έτσι αγόρι μου. Να σε γερός. Να σε γερός. Φιλιά, γεια σου Λονδίνο. Ναι, καλημέρα σας. Το πρωί όταν ξυπνάω πίνω γάλα με κακάο. Ήρθες και σταματήσαν τα πάντα, έτσι. Γουρλής. Λοιπόν, 2310-287-888. Για λίγο ακόμα κάτσε να πω τα μηνύματα. Γεια σου Γιώργο Ντινούδη, καλημέρα Τσουμουσάκια. Πάω παντού και πάντα, βάλεμε για το τρίμερο. Καλημέρα Τσουμουσάκια, όλη Τούμπα το Σάββατο, βάλεμε και για λίθος. Μιχάλης Τσαούσης, καλημέρα Σωτηρία Ραμπατζή. Καλημέρα στη Χριστίνα τη Χατζηγιάννη. Κωστή, καλή συνέχεια στην ώρα εκπομπή σου. Ευχαριστούμε για την τέλεια καθημερινή παρέα. Να είστε καλά! Κωστή, βάλ του στον παλαφόμετρο. Είδε τι έγινε με τον Καντουρί. Όχι μόνο έπαιξε μπάλα επιτέλου, παίρνει και μεταγραφή σε καλή ομάδα. Θαύματα. Θαύματα. Ο Πέτρος από το Καλοχώρι για το τρίμερο. Βασίλη, να πάω τη γυναίκα για χαλαρουίτα. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Καλημέρα, μας φτιάχνεις κάθε μέρα. Ό,τι προβλήματα και αν έχουμε, εσύ είσαι εκεί για μας, παιδιά, και εσύ είστε εκεί για μένα. Αν τα έλεγα, θα μπορούσα να τα πω. Λέω μόνος μου στο σπίτι μου, έτσι. Ζούμου σου, λέμε και κάθε πικρατιά με βάλαμε στην κλήρωση για λίθο. Καλημέρα, μας φτιάχνεις όλη μέρα. Γεια σου, 246. Ο Πετρόπουλος ο Νίκος για το ξενοδοχείο. Ο Βαγιόπουλος ο Βάιος. Ο Μανδαράς ο Αστέριος. Καϊμάκ Τσαλάν. Κωστή, ζούμου σου. Η Άννα η Χούχλια Παοκάρα, ζούμου σου, λέμε για κάθε πικρατιά με καλή χρονιά, με υγεία και αγάπη σε σένα και την οικογένειά σου. Βάλαμε για λίθο. Καλημέρα, Κωστή και ζουμουσάκια. Δώσε τρίμερο, Αγγελική Τσελέπη. Ο Βαγιόπουλος ο Βασίλης. Πάω ποδόσφαιρο. Η Σωτηρία Ραμπατζή. Τώρα τα ονόματα που είναι μόνο για το ποδόσφαιρο, τα διαβάζω το ονοματιπώνυμα. Καλημέρα για το στήριο Στέλνο. Αυτό και εσύ, Ενρή. Καλημέρα, Κωστή. Τι είναι τελικά, ποιους παίκτες πήραμε. Βάλαμε για τρίμερο στο λίθος. Ευρωπόδιος Δημήτρης Ακυρίδης. Πάω, πάω γραμμές. Τώρα θα πω για τους παίκτες που πήραμε. Είπαμε, ο Πολωνός λογικά θα έρθει. Ο Μίσης ο Κροάτης που ήρθε ήδη. Και θα δούμε τι άλλο. Λογικά επιστρέφει ο Γιαννούλης. Ο Ερίκε που περιμένει το OK. Και θα έρθει κι άλλο χαφ. Πιθανόν, αν φύγει ο Χατσερίδης, να έρθει κι άλλο στόπερ. Αν και αν έρθει ο Γιαννούλης απελευθερώνει το Τόσκα και πάει εκεί. Καλημέρα στις γραμμές, ναι! Ναι, γεια σας. Γεια σας. Όταν βλέπω όμορφη γυναίκα, ναι, ναι. Δεν μπορώ να αντισταθώ, της πλησιάζω και της λέω ότι την αγαπώ και αυτή μου λέει bullying. Πόσο μου δίνει για να μ' αγαπάς για να σε αγαπώ κι εγώ. Εγώ πες είμαι μάγος, θα σε μαγέψω με την ομορφιά, ναι, μου. Η ζωή και η χαρά μου λέει είναι ένα εμπόριο. Και με ξαναρωτά πόσα μου δίνεις ρε φίλε για να γίνω δική σου για μια βραδιά. Και εγώ της λέω πώς είναι το όνομά σου και τι μου λέει Μακεδονία. Ποιο το Αλεξάνδρη χώρα, ναι μου λέει. Προχώρα μου λέει, προχώρα. Και εγώ της λέω, άσε, δεν έχω λεφτά, είμαι πατήρης. Από μικρό και από τρελό. Ούτε μικρός είσαι. Και εγώ, ρε. Γιατί εγώ είπα ότι είσαι εσύ. Μια στιγμή. Πολύ ωραία, ρε. Μέχρι στην αγκαλιά μου, αφού πήραμε τσίπουρα. Σου δόθηκε, κάνατε ερωτά. Βέβαια μου δόθηκε. Αγόρι μου. Όχι μόνο μου δόθηκε. Τα πήρα όλα. Εγώ έχω μία ερώτηση. Χρόνια θέλω να σε ρωτήσω. Γιατί ξέρεις ότι σε γουστάρω. Μία φλάντζα καμένη ή δύο. Πώς το βλέπεις. Πιστεύω τρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Ποιος είναι αυτός, λέει. Έχει βάλει τον τερματοφύλακα αυτός που παίζει αυτό παλικάρι, δεν ξέρω. Παγκόσμια μέρα, σκασμός εσύ Αντωνάκη μου. Βεβαίως, έχει δίκιο η Χρύσα. Αντωνάκη μου, την έκανε ο άνθρωπος, τη γυναίκα την έκανε τούρμπο. Τούρμπο! Τούρμπο. Ρώτα τον τι. Δεν πρόλαβα, Χρήστο, δεν πρόλαβα. Τώρα ήρθε. Τι να ρωτήσω. Αν έκανε μπάνιο, ξέρει αυτός. Τι γρίφη είναι αυτή. Καλημέρα βεβαίως στους Αντώνιδες, τον Αντώνη της Τούλας, όλους έχουμε Αντώνιδες, πάρα πολλούς Αντώνιδες, έτσι που τους αγαπάμε και Αντωνίες, χρόνια πολλά βέβαια και στον κύριο Αντώνη Τσαλόπουλο, τον πρόεδρο του τμήματος Βόλεϊ, το οποίο παίρνει τα πάνω του, σπουδαία νίκη με τους δύο, τι παικταράς είναι αυτός ο Ολλανδός. Τι παικταράς είναι αυτός ο Ολλανδός. Ο Τσουκνίδας που έχει κάνει δύο υπέροχα βίντεο. Το ένα με τον Γκαρσία να εκτελεί με το φάουλ με τον Βάζελο, εκείνο που είναι ένα γκολ ιστορικό. Με μια καταπληκτική περιγραφή από τον Τάσο Σταμπουλή, αδερφό και φίλο. Λοιπόν, αλλά και με τον Βιερίνια κάνει τη σύγκριση. Λοιπόν, βλέπω, λέει, και τι παίκτες υπάρχουν σε αυτό το βιντεάκι. Άμα δείτε ποιοι πάνε και αγκαλιάζουν παιδιά τον Γκαρσία. Ο Μουσλίμοβιτς, ο Κοντρέρας, ο Ίβιτς, δηλαδή δείχνει στον πάγκο, δείχνει τον Σάντος, ο Λίνο, δηλαδή μια ομάδα
εκείνοι καταπληκτικοί, γεμάτες προσωπικότητες. Ο Βιερίνια βεβαίως, ο Βιερίνια με πιτσιρικάς, έτσι. Τεράστια προσωπικότητες. Θέλω... Καλημέρα στον Γιώργο το Σβολάκη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Κωστή η σαραντάρα και κόβεται εκεί ίσον με δύο εικοσάρες. Θα μου έλεγες, έχει σαραντάρες. Μπελούτσι δηλαδή που είναι 50, δεν. Δεν, άμα σας πει. Η Τζένιφερ Λόπες. Δεν. Η Μενεγάκη που μου ρίχνει και δύο χρόνια. Και είναι πόσο, 48, 49. Δεν, άμα. Το θέμα δεν είναι πόσο χρονών. Είναι να είναι όμορφη γυναίκα, αν προσέχει τον εαυτό της, αν έχει προσωπικότητα. Δεν, δηλαδή, δεν πάτε. Άμα σας πει η Μενεγάκη. Όχι. Όχι, δεν δηλαδή. Η Μπελούτσι. Η Τζένιφερ Λόπες. Δεν, που δεν είναι στην πρώτη νιώτη. Εντάξει, παιδιά, άμα εσείς δεν. Να μας το πείτε, να ξέρουμε. Να μας το πείτε, να ξέρουμε. Τσούμπα, please. 9 goal μην, γιατί η Μποφίλιου δεν αντέχεται. Μπήκε σήμερα το στοίχημα. Θέλω να ξέρετε. Θέλω να ξέρετε. Λοιπόν, περίμενε. Κάτσε λίγο. Α, πήρε τηλέφωνο, λέει, σε άλλο ραδιόφωνο ο μάγος χθες και μόλις τον έβγαλαν στον αέρα ρωτάει. Στον αέρα είμαι. Ναι, του λένε. Πάω να κάνω μπάνιο και ξαναπαίρνω, λέει. Του και το κλείνει. Αλλά είπαμε, φλάντζες καμένες. Εγώ είπα σήμερα, το λέω στο τέλος της εκπομπής για να διευκολύνουμε το μοντάζ, ότι, ακούς Παπαδόπουλα, αδερφέ μου, άκου. Λέω λοιπόν, μέχρι το τέλος της χρονιάς, Τσούμπα ΑΚΠΟΜ και όχι ΑΚΠΟΜ, μας βολεύει ο τόνος τη Λύκουσα, δεν ξέρω γιατί, ΑΚΠΟΜ τον είναι το παιδί. Δηλαδή γιατί εγώ τώρα να πω ο φίλος μου ο Σωτηρής, αφού είναι Σωτηρής. Έτσι, δεν είναι Κωστάς, είναι Κώστας. Άλλο που πήραμε προπονητή στο βόλεϊ που το λένε ψαρά. Καλή επιτυχία, κύριε προπονήτα. Ψάρας, ο μεθυσμένος γραμματέας που είχε πάει από τα Τσίπουρα και έγραφε τα ονόματα του παππού. Δεν υπάρχει ψάρας. Συγγνώμη. Συγγνώμη, κύριε. Ψάρας, μας δουλεύετε, μας δυσκολεύετε τη ζωή. Λοιπόν, ας είναι όπου θέλει ο τόνος, ομάδα να φτιάξει. Είχαμε καλή αντίδραση στο μάτς πρώτες με τον Βάζελο. Τι έλεγα λοιπόν, ότι σήμερα. Α, και γαμό τις κόκκινες έφαγε ο Γκάρι Ροντρίγκες, μου έγραφε ο Μανολόπουλος. Δύο κίτρινες σε προθέρμανση δεν έφαγε κανένας. Ένα εκπληκτικό ντεμπούτο από τον Γκάρι Ροντρίγκες με τη φανέλα της Ιτιχάντ. Έφαγε δύο κίτρινες στην προθέρμανση. Τη μία γιατί δεν έκανε προθόρμη. Και ο Μπαλάφας το έχει κάνει αυτό, καλά, είμαστε πρωτοπόροι, έτσι. Κατευθείαν ο Μπαλάφας. Εδώ πάμε με δύο κίτρινες. Σας προλάβαμε γατάκια. Έτσι και λέγαμε Μπαλάφας, αγαπώ Μπαλάφας, ο ένας κόκκινη στην προθέρμανση δεν έφαγε κανένας. Του κάνει κίτρινη, του δίνει κίτρινη επειδή προθερμαίνεται σε λάθος μέρος και πάει και μανουριάζει ο Ροντρίγκες. Γιατί σου λέει: εγώ από τη Γαλατά ήρθα στον πάγκο, έχω παίξει εργατάκι, εσείς εδώ πέρα Αραβίες και αυτά. Πάρε και τη δεύτερη κίτρινη! Ντεμπούτο καταπληκτικό, δεν ξέρω τι απόδοση έδινε. Γκάρι Ροντρίγκες ντεμπούτο, δύο κόκκινες στην προθέρμαση. 780 απόδοση πιστεύω. Μπήκε και ο Πρίγιοβιτς, δεν μας ενδιαφέρει. Λέω τώρα, δεν σκόραρε. Αυτά. Δεν θέλω να σκοράρει, πειράζει. Το λέω. Δεν θέλω να την ξαναβρει ποτέ. Ποτέ. Πειράζει που το λέω. Αμαρτία εξομολογουμένη, ουκέ στην αμαρτία. Φτάνει αυτά με το καλή τύχη και να είσαι καλά. Οκ, δεν αυτό να είναι καλά. Καλά να είναι, δεν είπαμε να πάθει κάτι. Ποτέ να μην ξαναβρει δίχτυ. Λέω. Αυτά. Συγγνώμη κιόλας, μας ξεφεύγουν. Θέλω να πω ότι θα μου δώσεις, αδερφέ μου, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 86. Όχι, 87. Για να δώσω το λίθο. Το 7. Το 7. Το 7. Το 7. Το 7 είναι. Μαρελής πάρε. Κώστογλου Γιάννης. Καλημέρα φίλε, καλημέρα στην όμορφη παρέα μας. Ημέρα Εθνικής Προδοσίας. Σήμερα χρόνια πολλά σε εορτάζοντες. Δυστυχώς. Πάρε. 6998 σε 424. Δεν ξέρω αν θέλει λίθο. Βγάλ τον αέρα να ακούσουμε χαρούμενη φωνή που κέρδισε το τριήμερο δύο διανυκτερεύσεις στο λίθο. Ο Γιάννης Κώστογλου. Νομίζω εκεί πάει ο τόνος. Μπορεί να είναι Κωστόγλου. Μας το κλείνει στα μούτρα. Καλημέρα. Πα καλώς το παιδί. Καλή χρονιά Κωστή μου. Υπέροχη γιατί κληρώνεσαι κατευθείαν για λίθο. Θα πας. Φυσικά θα πω. Αγόρι μου. Επειδή δεν μου έχεις γράψει τριήμερο βάλεμε και τα λοιπά. Έχεις έρθει μόνο το μήνυμα με αυτό που λες και έχεις δίκιο απόλυτο. Εύχομαι να περάσει καταπληκτικά. Θα έρθεις από εδώ για να σου πούμε πού θα πάρεις τηλέφωνο και τα λοιπά, να σου εξηγήσουμε, για να επικοινωνήσουμε με το λίθο, Κυριακή με Πέμπτη. Εντάξει, αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι τύχη σου να ευχαριστείς. Πόσα μηνύματα έστειλες. Ένα. Κολοφαρδία λέγεται. Έτσι, ξεκάθαρος. Είμαι ξεκάθαρος. Να είσαι πάντα τυχερός, Γιάννη.
Ευχαριστώ. Να χαίρεσαι και τη γιορτή σου πρόσφατα. Φιλιά, αγοράκι μου. Ευχαριστώ. Φιλιά, φιλιά. Να είσαι πάντα τυχερός. Αυτά. Όσοι στείλατε εισιτήριο ΠΑΟΚ Παναχαϊκή για κύπελο, οκ. Okay, είστε σουλουμουντρούχου, έτοιμοι. Θέλω να πω ότι η χορηγή δεύτερη ώρα ήταν η Δημητριάδης Construction, Δημητριάδης Group για ανακαίνιση, για δόμηση. Να αλλάξετε το χώρο σας εκπληκτικά. Ο Μάστορας είναι ο αρχιάρχοντας στη γυψοσανίδα. Όσο κανένας άλλος, 323-003 γνωρίζει αυτός τι πρέπει να κάνει για το χώρο σας, για μετατροπή του χώρου σε Airbnb, αν θέλετε να το διαθέσετε. Φυσικά, Τσαντεκίδης, Cars, εκεί θα πάτε για αυτοκίνητο μεταγυρισμένο, απέναντι τα τζάμπο, ανεβαίνουν στον δρόμο για Ρωόκαστρο. Το παίρνετε, το πάτε σε όποιο Μάστορα θέλετε, το ξετινάζετε. Δεν έχει καμία ανάγκη γιατί είναι κορυφαίος. Καινούργια αυτοκίνητα. Ας λέει ότι είναι μεταχειρισμένα, είναι καινούργια τα αυτοκίνητα, ατρακάριστα, απείραχτα τα κοντέρ τους κτλ. Και φυσικά λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, ακόμα και Θιβετιανός μοναχός που είχε πάρει όρκο αιώνες εποχής από το κρέας, τον πάτησε τον όρκο, έφαγε πατσέτα και πέταξε τα, να πούμε, τα άμφια του εκεί πέρα ο Θιβετιανός μοναχός σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια, 705-750. 17 χρόνια μαγεύει η οικογένεια Βαγγέλη, ο Δημήτρης και οι υπόλοιποι. Γλύφετε τα δαχτυλάκια σας και χειροποιείτε τα γλυκά. Σας αγαπώ, ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Bye, bye, έρχεται η Τρόικα, έρχεται η Τρόικα, bye. Εδώ του Λίμπερο η Τρόικα, όχι άλλη, Άρη, ήρθε μας περιποιήθηκε. Εδώ, τα δικά μας παιδιά. Φιλιά, φιλιά, α! Και όταν σας ρωτάνε να λέτε, ακούω Λίμπερο, μη σκιάζεστε, να το λέτε αν ακούτε. Αν δεν ακούτε, ok. Να το λέτε, τι εκπομπές ακούτε. Μη σκιάζεστε, σηκώστε το τηλέφωνο. Να το λέτε, ακούω Λίμπερο, ακούω την τάδε εκπομπή, τάδε ώρα. Είναι σημαντικό. Γεια σας.